χεριά πριν το ημίχρονο με τον Φραν Βέλεθ. Υποδειγματική αντεπίθεση για τον Άρη. Πω Ισπανός που ξεχύθηκε σαν εξτρέμ στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Φοβερό πλασέ είναι αυτό που λέγαμε πριν. Ήταν ιδανικό για τον Άρη ένα δεύτερο κολ πριν το ημίχρονο. Ο Βέλεθ το πετυχαίνει και έτσι ο Άρης πάει με τρομερή ψυχολογία πλέον στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα. Ρίγνω στο Παναθηναϊκό σε κατήφια. Βλέπω σκυμμένα κεφάλια. Φοβερή αντεπίθεση από τον Άρη και το γκολ του Φραν Βέλεθ. Ο αρχηγός βάζει τη σφραγίδα του με την επιστροφή του στην εντεκάδα και δίνει στον Άρη προβάδισμα 2 τερμάτων. Και έχουμε ακόμα βέβαια. Στο 43. Κοινή. Ο Πούγκουρας τελευταία στιγμή. Κάνει λάθος πάσα όμως. Φοβερή πάσα του Γκάμα για τον Τικινή. Πράσπασε τον Ιντέγε. Πράσπασε τον Φετφατζίδη αυτός τώρα. Φετφατζίδης μέσα στην περιοχή με τον Γιώχασο πάνω του. Ωραία τρίπλα του Φετφατζίδη. Δεν είναι χωρίς να του σούτει. Παράλληλη πάσα στον Τικινή από κοντά. Γκολ! Τικινή! Ο Άρης πάει να πάρει μια νίκη με διαστάσεις τριάμβου. Με το τέρμα του Γκάλου που διαμορφώνει το 3-0 μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Πριν συμπληρώσουμε καλά-καλά μία ώρα παιχνιδιού από την πολύ ωραία αντεπίθεση και πάλι του Άρη, ξεκίνησε από την εξαιρετική πάσα του Γκάμα στον Τικινή. Αυτός με τη σειρά του στον Ιντέγε. Στη συνέχεια το σπάσιμο του Νιγηριανού στο Φετφατζίδη. Η παράλληλη πάσα του Φέτφα μέσα στην περιοχή. Ο Τικινή ήταν στο δεύτερο δοκάρι και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 3-0 ο Άρης μεταμορφωμένος επιστρέφει από τη διακοπή και πατάει τον Παναθηναϊκό. Σε ένα βάσμα ακόμα δεν έχει κλείσει η ώρα, άρα έχουμε ακόμα δρόμο. Για να δούμε τον Άρη μας τώρα πάλι. Με αριθμητικό πλεονέκτημα στην κόντρα. Δικηλεί τα δεξιά, ο Ιντέγε μόνος του. Ιντέγε κοντρολάρει, ψάχνει χώρο, το σουτ γκολ! Μπράουν Ιντέγε, 4-0. Ο Άρης κάνει πάρτι απέναντι στο Παναθηναϊκό, ο οποίος μοιάζει ανήμπορος να αντιδράσει. Το άψαχνε τον κόλλο Νιγηριανός. Ήθελε και αυτό σε ένα γκολ και τώρα το πετυχαίνει σε ακόμα μία υποδειγματική αντεπίθεση. Ο Μπράουν Ιντέγε σκοτώνει τον Διούδη. Καρέ τερμάτων για τον Άρη. 4-0 Άρης Παναθηναϊκός και δεν έχουμε κλείσει ακόμα το 70 παρακαλώ. Φωνάζει αυτός, τι έγινε. Τι πράγματα είναι αυτό δηλαδή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, λοιπόν εδώ είμαστε. Στα 15 λεπτά και μετά από τις 5, All About Aris On Air, το πρώτο για αυτή την εβδομάδα εδώ στον Λίμπερο 107,4. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. Χρήσανθο Τσαλτίδης και Νίκος Βαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής. Ελπίζω όχι όπως την Παρασκευή, Βασίλη Καβαδία, που είσαι στη ρύθμιση του ήχου και θα μας κάνεις και εσύ παρέα σε μια εβδομάδα που ξεκινάει ευχάριστα, ξεκινάει με χαμόγελα, ξεκινάει με καλή ψυχολογία, αλλά και με χαμηλά την μπάλα. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ασχοληθούμε κυρίως με το χθεσινό ντέρμπι που είχαμε στο Κλεάνθης Βικελίδης. Βέβαια, ντέρμπι ήταν μόνο στα χαρτιά αφού ο Άρης το μετέτρεψε σε παράσταση για ένα ρόλο τον δικό του, πατώντας τον Παναθηναϊκό με αυτό το εμφατικό κιόλας, ναι. Τώρα μου έρχονται 3 μηνύματα πανοντά μαζί, έχω κολλήσει. Με το εμφατικό 4-0, εγκεφαλικό πάθαμε. Το παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική. Μια πολύ σημαντική νίκη για τον Άρη, μια μεγάλη νίκη για τον Άρη από πλευράς σκορ, η οποία τον βοηθάει να ανασάνει βαθμολογικά, να πάρει ψυχολογία, να διατηρήσει την ηρεμία του εν ώψη και των επόμενων δύσκολων αγώνων που έχει μπροστά της η ομάδα. Τα ντέρμπι που ακολουθούν αρχίζει ενωμένης από αυτό της Τούμπας την ερχόμενη Κυριακή, αλλά θα μας απασχολήσει νομίζω περισσότερο τις επόμενες ημέρες. Για σήμερα τουλάχιστον θα επικεντρωθούμε στο χθεσινό μάτς. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την πρώτη ώρα. Μετά τις 6 φυσικά ο λόγος θα δοθεί σε εσάς, σας ανήκει νομίζω, μετά από το χθεσινό παιχνίδι. Ελπίζω η ανταπόκρισή σας και οι συμμετοχές να είναι ανάλογοι με μέρες που η ομάδα δεν πηγαίνει καλά. Και να έχουμε συμμετοχή και στις χαρές, έτσι, όχι μόνο όταν μας δίνεται ευκαιρία να γκρινιάξουμε ή να κριτικάρουμε. Μετά από ένα βράδυ πολύ όμορφο, όπως το χθεσινό, ένα βράδυ που θύμισε αρκετά νομίζω αυτό με τη Μόλντε και με την εξέλιξη του σκορ, το αποτέλεσμα βέβαια δεν ήταν το ίδιο, νίκησε και στα 2 Άρης, αλλά
Με τη Μόλδε παίζονταν και μια πρόκριση που δεν ήρθε τελικά. Ένα βράδυ που κάνει τα δύο πρώτα παιχνίδια της σεζόν για το πρωτάθλημα να φαντάζουν ως κάτι πολύ μακρινό, παρόλο που περάσανε μόλις δύο εβδομάδες από το παιχνίδι στο Βόλο και την έντα του Άρη από τον Νουπουσού με 1-0. Ένας Άρης που έβγαλε αντίδραση, ένας Άρης που παρουσιάστηκε αλλαγμένος σε αρκετά πράγματα του παιχνιδιού του και θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια ποια είναι αυτά και έχουν σίγουρα την δική τους αξία με δεδομένο ότι δεν υπήρχε και πολύς χρόνος για δουλειά το προηγούμενο διάστημα. Μπορεί να ήταν δύο εβδομάδες διακοπής, αλλά στην ουσία ο Τόλης ο Τερζής με τους ποδοσφαιριστές δούλεψε για μία εβδομάδα, έχοντας και τους διεθνείς στη διάθεσή του από την περασμένη Δευτέρα σταδιακά. Παρ' όλα αυτά, ο Άρης παρουσίασε μια πολύ πιστική, πραγματοποίησε μια πολύ πιστική εμφάνιση απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό, ο οποίος σίγουρα δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση. Βγάζει μια πολύ προβληματική εικόνα, αλλά και πάλι χρειάζεται να κάνεις και εσύ το κάτι παραπάνω για να φτάσει αυτό το 4-0. Ιδάλλως, αν και ο Άρης δεν πατούσε τόσο καλά, θα μιλούσαμε για 1 ή 2-0 ενδεχομένως. Αλλά το σκορ, το τελικό σκορ του χθεσινού αγώνα, στο τελικό σκορ του χθεσινού αγώνα αποτυπώνεται και η πολύ βελτιωμένη βερσιόν του Άρη μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Πάμε να δούμε όμως, πριν ασχοληθούμε εκτενέστερα με το χθεσινό παιχνίδι, τα αποτελέσματα της αγωνιστικής και την βαθμολογία όπως διαμορφώθηκε μετά, από το μετά τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 2-3, Όφι Πανετολικός 3-1, Ολυμπιακός Βόλος Νουπουσού 5-0. Χθες είχαμε Ξάνθη, η οποία συνεχίζει την ξέφρενη πορεία του στο ξεκίνημα της σεζόν, όπως και Όφι. 2-1 τον Αστέρα Τρίπολη στα Πηγάδια. ΑΕΚ Λαμία 2-0, Πάτε Ριμών, ο Έντις Ουρανής προχωράει η ένωση του Νίκου Στένογλου. Πανιόνιος Λάρισα 1-0, ανάσαγα τον Πανιόνιο, που είναι βέβαια πάλι δύσκολα. Και Άρης Παναθηναϊκός 4-0, νομίζω στο αποτέλεσμα της αγωνιστικής, παρόλο που είχαμε ένα 5-0 στο Καραϊσκάκης. Άλλο παιχνίδι ήταν χθες στο Βικελίδη, ήταν ένα ντέρμπι, το οποίο ο Άρης κέρδισε και μάλιστα με εμφατικό σκορ. Και η βαθμολογία όπως διαμορφώνεται μετά και το πέρας της τρίτης αγωνιστικής. Πρώτος Ολυμπιακός με 9 βαθμούς, όσο έχει και ο ΠΑΟΚ και η Ξάνθη που είναι στην τρίτη θέση. Τέταρτος ο Όφι με 7, πέμπτη η ΑΕΚ με 6 βαθμούς, όσο έχει και ο Βόλος που είναι στην έκτη θέση της βαθμολογίας. Έβδομος ο Άρης με 4, όγδος ο Ατρόμητος με 2, 2 έχει και η Λαμία από 1 βαθμό, ΑΕΛ και Παναθηναϊκός 10η και 10η θέση αντίστοιχα, χωρίς πόντο μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα Αστέρας, Πανετολικός και Πανιόνιος, ο οποίος βέβαια έχει το μείον, έχει ξεκινήσει σεζόν με μείον 6, πλέον έχει πάει στο μείον 3 η ομάδα της Νέας Μύρνης. Η επόμενη αγωνιστική, Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου στις 5 και 4 Βόλος Όφι, στις 7.30 Αστήρ Τρυπόλεως Ατρόμητος και στις 8 Πανετολικός ΑΕΚ στα παιχνίδια του Σαββάτου, την ερχόμενη Κυριακή 22 του μήνα. Στις 3 Λάρισα Ξάνθη, αρχίζουν και τα μεσημεριανά. Στις 6.30 ΠΑΟΚ Άρης, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και το ένα από τα δύο ντέρμπι της αγωνιστικής στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 7.30 Λαμία Πανιόνιος και στις 8.30 πέφτει η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής με το ντέρμπι του ΟΑΚ ανάμεσα σε Παναθηναϊκό, τον πληγωμένο Παναθηναϊκό, να υποδέχεται τον Ολυμπιακό που βέβαια θα παίξει πρώτα με την Τότεναμ για το Champions League και μετά θα πάει να αντιμετωπίσει τον αιώνιο αντίπαλό του. Ένας Παναθηναϊκός στον οποίο βέβαια μετά από τη χθεσινή ήττα στο Βικελίδης και τη βαριά ήττα στο Βικελίδης από τον Άρη, αναμένονται εξελίξεις και δεν αποκλείεται να υπάρξει ακόμα και αλλαγή στον πάγκο της ομάδας. Περιμένουμε. Είπαμε, θα μας φάσει τη θέση. Περιμένουμε αλλά να όχι κάτσουμε. Έτσι, φίλε. Περιμένουμε. Α, πήγα την καρέκλα σου. Συγγνώμη, ναι. Χρήσανθε. Συγγνώμη. Λίγο... Όχι, αυτή η καρέκλα δεν μου αρέσει κιόλας. Θα πω πώς κάθισα. Αυτή είναι η καλύτερη καρέκλα γιατί είναι πιο σταθερή γιατί έχει σταθερή πλαντέ. Είναι πολύ σκληρή. Εντάξει. Άμα έχει γυμνασμένο κορμί, το σκληρό δεν σε ενοχλεί. Ποιο έχει γυμνασμένο κορμί? Εγώ. Λοιπόν. Στο Βαθύλακο θα γίνει χαμό σήμερα το βράδυ. Πάλι παίζει. Δευτέρα σήμερα. Δεν έπαιξα και την Παρασκευή. Γιατί? Πήγα στα Κάστρα σε ένα ωραίο μαγαζί. Α, ναι, αρωματικά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία ήταν εκεί με του κουμπάρου. Βέβαια, μια χαρά. Και... Πόσοι κουμπάρου έχει βρει, Χριστάνα? Σκέψω ότι έχω 4 παιδιά. Άρα από ένα παιδί να έχει βαφτίσει το καλό καθένα, αυτομάτω έχω 4 κουμπάρου. Τέσσερι κουμπάρου. Έναν πάντρεψα. Ένα με πάντρεψε.
Ο ένας που με πάντρεψε και το ίδιο. Και αυτό. Ο Άκης τι έκανε. Βάφτισε τον Χρήστο. Α, ωραία. Με τον Ηρακλή μου τώρα. Που με πάντρεψε και βάφτισε τη Στέλλα. Μετά έχουμε βάφτισαν τη Χρυσάνθη, βαφτίζουν τη Μαρία. Έχω παντρέψει και εγώ τον Γιώργο και τη Βαγγελιό. Μάλιστα. Και μετά σου λέει ο άλλος να του βαφτίσω και παιδί, πόσους να έχω πια. Τι, δεν γίνεται, φτάνει τόσο. Βαφτίσει και το δικό μας κάποια στιγμή, πιστεύω. Πολύ σ' παντρέψω, σαν είπαμε. Με παντρέψεις, ε. Ξαρτάται, άμα είναι ωραία νύφη. Με περηφάνεια θα κλείσει την εκκλησία. Αδύνατος, θα κάνει και βίαιτα. Θα κάνει και βίαιτα. Εκπομπή, ποιος θα κάνει. Ποιος θα γράφει στο site εκείνη τη μέρα. Αλήθεια και οι δύο. Ο Τσίπιος Φιγκάτος. Όχι, θα του πούμε και αυτούς θα έρθουν. Στο γάμο. Στο γάμο, βεβαίως. Εντάξει. Ο Γκάτζιος θα γράφει. Έχει πολλές αρμοδιότητες. Συγχαρητήρια και για το νέο του πόστο πλέον, έτσι να τα λέμε για αυτά. Ποιο πόστο? Το νέο του πόστο. Και πριν το είχε και δεν το ξέρα. Λοιπόν, από τη μέρα που ήρθε στο Λαμπαοτάρι, άνοιξαν οι ορίζοντες. Με νομίζει φακή μου. Τι? Η φακή σου. Δεν είναι καλό αυτό σημάδι για την υπόλοιπα, για την υπόλοιπα της ημέρας. Άντε, τα γυαλιά Ηλίου που αγόρασες. Ναι. Άντε ρε τώρα, άντε. Γιατί... Σωνέ κύριο έξω. Γιατί δεν βάφτηκε σήμερα το πρωί. Δεν βάφτηκα, να κάνω λίγο τη διαφορά. Τι γράφεις εδώ πέρα πάνω. Κάτσε σε εσένα που γράφει πάντα. Το τηλέφωνό της γράφει τώρα. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Τηλέφωνό σου. Ναι, μόνο σε εσένα. Μόνο σε εσένα. Αχ, τρέλες. Λοιπόν, ναι. Άντε σοβαρευτούμε. Δεν πρόλαβα να πω τίποτα για το χθεσινό παιχνίδι, πολύ λίγα πράγματα. Να ποιο είναι δικός μου? Ναι. Έχεις ρίξει από αυτό το διαγερτικό μέσα? Εσύ δεν χρειάζεσαι. Για τον μπάσκετ εννοώ, για τον μπάσκετ, για τον μπάσκετ. Ναι, ωραία. Ντοπαρισμένος παίζω όταν πίνω καφέ από την τώρα. Ντόρα. Την Ντόρα, τη μικρή εξερευνήτρια. Έτσι. Ντόρα. Λοιπόν. Λοιπόν, παιχνίδι. Παιχνίδι. Τι παιχνίδι, break θα πάμε τώρα, θα πούμε μετά και το όχι, 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 όχι. Όχι, όχι. Θα πάρουμε ένα δεκάλεπτο, έλα. Πάρουμε ένα δεκάλεπτο. Εγώ το παίρνω μόνος μου. Ωραία. Ναι, όχι, κάτσε εδώ. Ανάλυση αγώνα. Παρά 20, έχεις χορηγό ώρας. Νιου Κόσμος Μέντι έχεις, άμα έχεις Νιου Κόσμος Μέντι δεν πειράζει. Κάνε ένα ανάλυση, θα κάνω εγώ τη δικιά μου μετά. Όχι, εσύ κάνε πρώτα για να διορθώσω εγώ τη δική σου. Θα διορθώσει τη δική μου. Τι, ναι. Πες. Όχι, ξεκινάς. Ωραία, δεν έχουμε, ωραία, παρά 20 το break. Ωραία. Πες φίλε, τι είδες? Έκανα από FM γεννώντα μηνύματα στο 54526. Μετά τις 6 ανοίξουμε τις γραμμές. Καταρχήν να δώσουμε την πληροφορία για τον προπονητή. Είπες για Κρέσπο και τα λοιπά. Δεν πρόλαβα να πω όχι. Δεν πρόλαβες. Λοιπόν, τα είπε ο κύριος Ζαγόρας νωρίτερα. Πρώτη εδώ κύριε. Ωραία είναι αυτά. Τα γκολ τα ακούσαμε? Ναι, ναι, τα ακούσαμε. Και το πρωί σε έβαλα. Ένα δεκαρικό. Δεν άκουσα. Δεν άκουσα. Το καταλάβαμε. Από δύο πράγματα δεν άκουγες. Από τι? Λοιπόν, το άλλο ποιο ήταν? Ο Μπάσα. Λοιπόν, ο άλλο είναι ο Κρέσπο. Από το πρωί έχετε ενημερωθεί για την περίπτωση του Αργεντίνου τεχνικού και είναι αλήθεια ότι είναι ένα όνομα το οποίο μας κάνει κλικ ως παίκτη πάλι και αυτό. Ως προπονητής έχει συγκεκριμένα πράγματα στην καριέρα του, όχι ιδιαίτερα πολλά, αλλά την ίδια στιγμή αυτό είναι το οποίο θέλεις. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ο Τόλης ο Τερζής που κέρδισε 4-0 το Γιώργο Δόνη. Η προπονητική του καριέρα ποια είναι, Νίκο Παπαδόπουλε? Στη Βέρη. Υπηρεσιακός. Και κανονικός έχει κάτσει. Και κανονικός έχει κάτσει. Μετά από το. Μετά που έμεινε υπηρεσιακός, έμεινε μέχρι το τέλος της σεζόν. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Και μετά, βοηθός στον Άρη. Ναι. Αν λοιπόν ερχόταν τώρα ένας Φιλανδός να τον πάρει, τι θα έλεγε? Ότι είναι ο βοηθός προπονητή στον Άρη για μια σεζόν. Σωστά. Βεβαίως. Μια μισή. Περίπου. Άρα όταν δεν ξέρεις, μπορείς εύκολα να κρίνεις λανθασμένα. Από τον τίτλο. Γιατί εμείς που ξέρουμε ποιος είναι ο Τερζής, γιατί τον ζούμε, τον βιώνουμε τα τελευταία 2-3 χρόνια, αντιλαμβανόμαστε ότι, το είπα και χθες εγώ, ότι δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από πολλούς άλλους προπονητές με καλύτερες δημόσιες σχέσεις από αυτόν, με καλύτερη επικοινωνία και με μια ανεξαρτητοποίηση που στην ουσία του πράγματος σημαίνει ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή ότι δεν είναι ανεξαρτητή, και θα μπορούσε κάλλιστα να είναι. Κάπου εκεί στην 7η, 8η, 9η, 10η θέση κάποια ομάδα, μια ομάδα δηλαδή που είναι σε αυτές τις θέσεις. Δηλαδή, τι παραπάνω έχει ο Νίκη Παπαβασιλείου που χθες ήταν στον πάγκο του Πανιωνίου, ή ο Μιχάλης Γρηγορίου που ήταν στον πάγκο της ΑΕΛ. Ναι. Έχω την αίσθηση τίποτα όσον αφορά τους Έλληνες προπονητές. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Παρ' όλα αυτά, θα πω το εξής. Ναι. Για να μπω κατευθείαν στο ζουμί. Για να πω κι εγώ. Θεωρώ και το είπα και χθες και το λέω και τώρα. Ότι ακόμα και αν ο Τόλης Τερζής που την Κυριακή θα καθίσει στον πάγκο του Άρη πάει και ρίξει 3 γκολ μέσα στον ΠΑΟΚ, θα πρέπει ο Άρης να έχει
άλλο προπονητή στο επόμενό του παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΛ. Και δύο χρόνια στη Γάμα Εθνική στα Λευκάδια. Στα Λευκάδια. Ωραία. Ο Τερζής. Αυτό το στείλε. Όχι. Λοιπόν. Και λέω ότι θα πρέπει να υπάρχει άλλος προπονητής. Λάτιν. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Χωρίς να γνωρίζω φυσικά πάντα όλες τις παραμέτρους σε μια ομάδα. Αλλά με όσα γνωρίζω, θεωρώ ότι αυτή πρέπει να είναι η εξέλιξη. Και ο Τόλης ο Τερζής όμως να είναι δίπλα. Γιατί το καλοκαίρι, παραδείγματος χάρη, επιχειρήθηκε να μην είναι δίπλα στον Παντελίδη. Επιχειρήθηκε να φύγει από την ομάδα. Επιχειρήθηκε να πάει αλλού. Γιατί αυτή ήταν η επιθυμία του Παντελίδη. Δεν θα το έλεγα τόσο. Αλλά με την έλευση του κυρίου Βάβαλη, τη θέση του βοηθού του Σάββα Παντελίδη, την πήρε ο κύριος Βάβαλης και έγινε ό,τι συνεπάγεται. Δεν μπορούσε να έχει δύο βοηθούς. Γι' αυτό και ο Τόλης πήγε προς την ΚΑΠΑ 19. Αλλά όπως είδατε. Όλη την περασμένη σεζόν, βέβαια, ήταν στον πάγκο της ομάδας κανονικά. Ναι, και ήταν και στο team και στις προπονήσεις κανονικά. Ναι, εντάξει, ναι, παιδί μου. Αλλά υπήρξε μια απόφαση κάπως έτσι. Να πάει ο Βάβαλης στη θέση του και να μην υπάρχει Τερζής. Ναι. Βέβαια, με απόφαση του Καρυπίδη επανήλθε. Ο Τερζής μετά από όσα έγιναν με Μόλντε και όλα τα υπόλοιπα. Μετά το πρώτο μάτς με τη Μόλντε. Με συνένεση Παντελίδη. Ναι, ναι. Μιλήσανε κιόλας. Έτσι. Παίζει σημαντικό ρόλο αυτό. Νομίζω ότι επέστρεψε αφού έφυγε ο Ντίνος ο Διαμαντόπουλος. Δεν ξέρω αν είναι σημαδιακό ή όχι αυτό. Ούτε το έχω ψάξει να το αναλύσω. Ήταν στον πάγκο της ομάδας στο δεύτερο μάτς με τη Μόλντε. Στο δεύτερο μάτς με τη Μόλντε. Άρα στον πάγκο της ομάδας. Ο Διαμαντόπουλος παραιτήθηκε τρεις μέρες νωρίτερα. Ναι, εκείνο το διάστημα βέβαια δεν ήταν ανενεργός. Εντάξει, πέρα την ΚΑΠΑ 19 είχε πάει. Είχε μετατραπεί σε σκάουτερ. Στη Σερβία. Έτσι κι αλλιώς ο Τερζής από πέρυσι είναι ο άνθρωπος που τσεκάρει πάντα τον επόμενο αντίπαλο της ομάδας. Πάντα. Θεωρώ λοιπόν για να το ολοκληρώσω. Ναι. Έδωσα απλά το περίγραμμα του τι συνέβη όλο αυτό το διάστημα στην ομάδα. Θεωρώ λοιπόν για να το ολοκληρώσω ότι σε κάθε περίπτωση, εφόσον με το καλό έρθει ένας ξένος προπονητής, είτε είναι ο Κρέσπο, είτε είναι ο Λόπεθ, είτε είναι ο Ένινγκ, είτε οποιοδήποτε άλλος, σας είπα την άποψή μου σε σχέση με τους Λάτιν κτλ. Ο Τερζής θα πρέπει να είναι δίπλα του ως βοηθός. Θα πρέπει να είναι δίπλα του, γιατί ο Τερζής ξέρει πάρα πολύ καλά ότι πρέπει και μπορεί να κρατήσει τον Γκάμα για 55 με 60 λεπτά και όχι να τον έχει ένα ολόκληρο παιχνίδι. Ξέρει πάρα πολύ καλά το τι μπορεί να κάνει ο Βέλεθ και πώς μπορεί να βγει στην κόντρα επίθεση ακόμα και από στόπερ να μεταμορφωθεί σε center four. Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι έχει ευπάθεια ο Βέλεθ, άρα στο 80 αντί να βάλει τον Ντουάρτε για να δούμε και λίγο τον Ντουάρτε, κάνει αλλαγή τον Βέλεθ. Το είπε βέβαια ο Βέλεθ λίγο νωρίτερα, βγάλε με σε κάποια φάση. Ναι, ρε παιδί μου. Γι' αυτό και τον, τον έκανε αλλαγή. Εντάξει. Εντάξει. Εγώ σου λέω ότι γνωρίζει όμως πάρα πολλές παραμέτρους μέσα στην ομάδα ώστε να πάει ο Φετφαντζίδης αριστερά και ο Ντιγκινή δεξιά. Πέρα από τη μελέτη του αντιπάλου, ξέρει και τους παίχτες της ομάδας πάρα πολύ καλά. Και σε μια ομάδα όπως ο Άρης, που οι επιλογές είναι πολλές, ειδικά στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Έτσι. Γιατί μην ξεχνάμε, χθες ήταν εκτός αποστολής ο Τόνσο. Μπήκε αλλαγή ο Λάρσον. Μπήκε αλλαγή ο Μαντσίνη. Κάθεσε στον πάγκο ο Μαρτίνες. Εδώ μιλάμε για πολλές και σημαντικές επιλογές. Αλήθεια είναι αυτό. Άρα πρέπει να ξέρει αυτός που είναι στον πάγκο τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας και στο κρίσιμο σημείο να κάνει την παρέμβαση που πρέπει να κάνει μέσα στο παιχνίδι. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, νομίζω ότι ο Τόλης ο Τερζής δικαιωματικά έχει κερδίσει την παραμονή του στην ομάδα. Αλλά, ένα πολύ μεγάλο αλλά, εγώ θα έλεγα όχι ως πρώτος προπονητής. Όχι γιατί ο Τερζής δεν είναι ικανός. Υπό άλλες συνθήκες και με ένα διαφορετικό ρόστερ θα σου έλεγα ότι αξίζει ευκαιρίας. Κάτι ανάλογο που έγινε με τον Κωστένογλου στην ΑΕΚ δηλαδή. Θα σου πω όμως ότι και στον Κωστένογλου, αλλά κυρίως σε μια ομάδα όπως ο Άρης όπου κυριαρχούν οι Λάτιν, ακολουθώντας και όσα έγραψα μετά το παιχνίδι στο Βόλο και πριν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, λέω το εξής. Ότι ακόμα και αν κάνει 4-5 συνεχόμενες νίκες ο Τερζής, επειδή έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι όταν σε ομάδες υπάρχουν πολλοί Λάτιν, πολλοί Γερμανοί, πολλοί Ολλανδοί, αλλά συνήθως γίνεται με τους Λάτιν ποδοσφαιριστές αυτό. Ναι. Ο Έλληνας προπονητής, που τώρα είναι σε μια άψογη κατάσταση σχέσης τους, αν θα μείνει 5 παιχνίδια ως πρώτος προπονητής, τότε θα έχει παρόμοια ή τα ίδια προβλήματα
με οποιονδήποτε άλλο Έλληνα προπονητή. Γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο σήμερα. Γιατί αυτή είναι η ιδιοσυγκρασία των ποδοσφαιριστών όταν παίζουν ή δεν παίζουν. Είναι άλλο λοιπόν για δύο παιχνίδια να είσαι ο υπηρεσιακός, είναι άλλο να είσαι ο βοηθός, στον οποίο μπορεί να πάει ο Ιντέγε και να του πει Τόλι, να αυτό εκεί ο Παντελίδης εκείνο και δεν με έβαζε να τρέχω δεξιά, με έβαζε να τρέχω αριστερά. Και είναι άλλο να είσαι ο πρώτος προπονητής. Επιμένω λοιπόν ότι πρέπει να υπάρξει άμεσα πρόσληψη προπονητή. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι σε αυτό το Latin στοιχείο κτλ. Ώστε να υπάρχει μια συνεννόηση και κυρίως να υπάρχει ένα σεβασμός από όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές που είναι κομβικοί για την ομάδα μας. Και από εκεί και έπειτα, άνθρωποι όπως ο Τόλης Τερζής να αξιοποιούνται στο έπακρο από την ομάδα. Όπως επίσης ο Άρης θα πρέπει άμεσα να έχει έναν ακόμα γυμναστή. Έχει μεν έναν, τον κύριο Βαρδάκη αυτή τη στιγμή. Βεβαίως. Αλλά μετά την αποχώρηση του Σάκη Παντελίδη πρέπει να αντικατασταθεί. Να πω και κάτι εδώ. Επειδή οι περισσότεροι, όταν φεύγει κάποιος, το μόνο που ξέρουν είναι να ξεφωνίζουν. Η ομάδα εμφανέστατα είναι πολύ καλά γυμνασμένη. Και αυτό πρέπει να πιστωθεί και στο Σάββα τον Παντελίδη. Και κυρίως στο Σάκη τον Παντελίδη. Και κυρίως στο γυμναστή. Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτός που τον έχει επιλέξει όμως. Ναι, ναι. Εντάξει, άμα ο γυμναστής του Ερέρα είναι μάπα, δεν φταίει μόνο ο γυμναστής του Ερέρα, φταίει και ο Ερέρα. Άμα ο γυμναστής του Παντελίδη είναι μάπα, φταίει ο Παντελίδης. Αλλά επειδή εδώ μιλάμε για μια εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει και το λέω με βάση τις μετρήσεις. Δεν το λέω από το κεφάλι μου. Η ομάδα και τρέχει και πιέζει και αντοχές έχει και προσέξτε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπετε πλέον πώς τρέχει ο Ιντέγε. Βλέπετε τις αντοχές που έχει. Μην κοιτάτε το Βέλεθ που είχε να παίξει ένα μήνα ή τον που είδατε το σπριντ. Αλλά είναι και προϊόν, το λέω πάντα, και της προσωπικής δουλειάς των παικτών. Ο Βέλεθ για να φτάσει να κάνει το σπριντ αυτό στο διάστημα που ήταν τραυματίας και δούλεψε. Εγώ από τον Ντουάρτε έχω απέτηση, γιατί διάβασα τη συνέντευξη του Ιντέγε στον κύριο Παπαδόπουλο στην Άρης είσαι. Μια φορά ξέρουμε ότι είναι κολλητή. Και έβαλε γκολ. Σωστό και αυτό. Μια φορά ξέρουμε ότι είναι κολλητή με τον Ντουάρτε. Και είπε ότι αν δεν παίζει κάποιος, πώς τον κρίνεις. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Διάβασα όμως ότι προσπαθεί, ότι δουλεύει. Θέλω να το δω στην πράξη. Επειδή πήγε στη συνέντευξη του Ιντέγε. Πήγα. Εγώ, ναι. Α, εσύ πήγε, όχι πήγα εγώ. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ναι. Η ατάκα που κράτησα είναι μία από όλα αυτά. Είπε πολλές, είπε ωραία πράγματα γενικότερα και ενδιαφέρουσες ατάκες. Ναι. Αυτό που μου άρεσε περισσότερο είναι αυτό που είπε: τα παιχνίδια κερδίζονται πρώτα μέσα στα αποδυτήρια. Ναι. Εντάξει. Είναι πολύ σημαντικό. Μου δίνεις λοιπόν την assist πριν πάμε στο διάλειμμα. Ναι. Για να επιβεβαιώσω, να με επιβεβαιώσει μάλλον σε αυτό που έλεγα πριν και να πω ότι σε ομάδα όπως ο Άρης, με αυτούς τους παίκτες, χρειάζεται μεν προπονητής, χρειάζεται καθοδηγητής, αλλά το κυριότερο πράγμα για αυτούς τους ποδοσφαιριστές είναι να είναι καλά στα αποδυτήρια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τώρα μην είναι καλά στα αποδυτήρια και είναι εγκληματίας. Εντάξει. Εγκληματίας. Λέμε, ναι ρε φίλε. Λέμε με φυσιολογικές συνθήκες. Και φυσικά δικαιώνεται όλος ο οργανισμός που είχε τον Τερζή στον πάγκο και όχι όλοι οι άμπαλοι που λέγανε «Αι, μα τον Τερζή θα πας στον πάγκο!» Πολύ καλό το διάβασμά του στο χθεσινό μάτς. Πολύ καλό. Νομίζω ότι έσπρωξε το δόνι. Πολύ καλό. Προς τα έξω, αν και από ό,τι είδα στους παίκτες θα ρίχνουν οι του Παναθηναϊκού. Εντάξει, που άρεσε για μένα δεν έχει κάνει κάτι το εξυζητημένο χθες. Τα απλά βασικά πράγματα που μπορούσε να κάνει έκανε, εντάξει. Απλά και αυτά θέλουν τρόπο να τα μεταδώσει και να τα περάσει στους ποδοσφαιριστές προκειμένου να τα βγάλουν εκεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και όπως είπα και πριν, στον Άρη από την περσινή σεζόν, μία από τις δουλειές του, γιατί πλέον έχει αρκετές κιόλας μες στην ομάδα,
είναι να κάνει και το σκάουτινγκ του αντιπάλου. Εντάξει, ο Τερζής πέρασε την προηγούμενη εβδομάδα ώρες βλέποντας τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, τώρα μην τον κάνεις και γεωγραφία. Δεν το κάνω γεωγραφία. Εντάξει, πέρασε ώρες. Εγώ δεν σου είπα ότι είναι ο Γκουαρντιόλα. Αλλά ακολούθησε ένα διαφορετικό τρόπο δουλειάς την προηγούμενη εβδομάδα στις προηγούμενες δύο εβδομάδες. Ήταν δηλαδή διαφορετικός τρόπος δουλειάς. Στις προπονήσεις. Και όσον αφορά τη δουλειά που έκανε με τους παίκτες μέσα στο γήπεδο, αλλά και όσον αφορά και την προσαρμογή πάνω στον αντίπαλο. Δηλαδή, είναι αυτό που είχε κάνει και πέρυσι με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Έχει κόψει βίντεο. Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα. Έχει κόψει βίντεο με τους παίκτες του Παναθηναϊκού και τα έχει στείλει στους ποδοσφαιριστές. Σε όλους, ανάλογα με το που παίζει ο καθένας και τι πρέπει να προσέξει στον προσωπικό αντίπαλο που μπορεί να έχει. Ναι. Αυτό ήταν ένα, ας πούμε, καινούριο στοιχείο. Αυτό γιατί δεν το έκανε ως βοηθός. Αυτό ήταν ένα καινούριο στοιχείο. Γιατί προφανώς είχε την δουλειά με το κάνει. Γι' αυτό. Ναι. Εντάξει. Δεν μπορούσε, να πάρει δεν μπορούσε να πάρει πρωτοβουλία. Ήξερε ο Φετφατζής δηλαδή ότι ο Ζαχίτ κάνει παράλληλες πάσεις μέσα στην περιοχή. Εκεί θα συμφωνήσω σε αυτό που είπε την κοινή χθες, ότι πολλές φορές και το ποδόσφαιρο είναι στιγμές. Και ο Άρης είναι ό,τι πιο σωστό έχει ακουστεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και ο Άρης χθες είχε στιγμές τις οποίες εκμεταλλεύτηκε. Δηλαδή, εντάξει... Ενώ με τον Όφη πήγε στο δοκάρι στο 0-0. Το σου του Μαρτίνες. Ναι. Το θέμα είναι ότι εκεί είχες μία στιγμή. Όχι, κάνεις λάθος. Εκεί κάνεις 1-0 και μετά κάνεις 4-0. Τον Όφη. Γιατί και το 4-0 χθες προκύπτει. Γιατί ακριβώς όταν είναι στο 1-0 και πιέζουν και έχουν αυτή τη φάση που δεν το βάζουν. Σίγουρα. Και στην επόμενη φάση. Γίνεται αυτό το απίστευτο 2-0. Που συνήθως ο Άρης τρώει τέτοια γκολ. Δηλαδή που δεν του κάνεις φάουλ. Ο Άρης τρώει τέτοια γκολ. Δηλαδή να φύγει ο άλλος και να είναι από πίσω το παίκτης, ο Ινσούα και να μην τον τραβάει να του κάνει φάουλ να πάρει μια κίτρινη κάρτα. Ο Άρης τρώει τέτοια γκολ συνήθως. Καιρός θα τα φάει και ο Παναθηναϊκός, θα τα φάει και ο ΠΑΟΚ. Ο Άρης μου θύμισε χθες πολύ τον Άρη του δεύτερου γύρου την περσινή σεζόν. Παντελίδη πάλι. Ναι. Δηλαδή τι έκανε, έχει μια δυσκολία που βέβαια τα πήγε σχετικά καλά χθες στο σετ παιχνίδι και στο να χτίζει επιθέσεις από πίσω. Ο Άρης τι έκανε, έπαιξε άμυνα στο μισό γήπεδο του Παναθηναϊκού και βγήκε στην κόντρα. Εκεί μπορεί να κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα με ταχύτητα, με ποιότητα που διαθέτει μεσοπιθετικά και απλοποιώντας πολύ τον τρόπο παιχνιδιού του για την κυκλοφορία της μπάλας. Δηλαδή μία-δύο επαφές, αυτό το οποίο ένα από τα πράγματα που προσπαθεί να περάσει ο Τερζής, για να βγαίνουμε γρήγορα μπροστά. Είναι εκπληκτική η κολοτούμπα που κάνουν όλοι στον Παναθηναϊκό με την ομαδάρα που το καλοκαίρι θα παίρνει το πρωτάθλημα και θα βγει δεύτερο τρίτο. Μπράβο, ναι. Είναι εκπληκτικές οι κολοτούμπες. Παιδιά, συγγνώμη, η ίδια διοίκηση δεν ήταν και το καλοκαίρι που γράφατε τις τριαμβολογίες. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μια επικοινωνιακή προσπάθεια να φάνε τον Αλαφούζο και να έρθει ο Γιαννακόπουλος. Σε όσους τα αντιλαμβάνονται αυτά και καταλαβαίνουν από αυτά, νομίζω ότι το βλέπουν. Απλά. Θυμίζω ότι μια τέτοια ομάδα πέρσι δεν την κέρδισε ο Άρης. Και στο Βικελίδης και εκεί. Ναι, εκεί δεν έχει πολύ μεγάλες διαφορές ο Παναθηναϊκός του πέρσι με τον Παναθηναϊκό του φέτος. Άρα, προφανώς και κάτι καλύτερο έκανε ο Άρης του φέτος. Ο Άρης που πέρσι δεν είχε αυτό το φετφατζίδι. Και ρωτάω τώρα εγώ. Αν ο Φετφατζίδης συνεχίσει έτσι. Τάλαρα. Όχι. Τι. Είναι χειρότερος ή καλύτερος από τον Ματέο. Πιο ουσιαστικός είναι ο Ματέο. Αν ο Φετφατζίδης συνεχίσει έτσι. Αν μη τι άλλο. Ας μην είμαι στη λογική του χειρότερος καλύτερος. Το κενό του Ματέο καλύφθηκε. 100%. Φετφατζίδης βγάζει μια σταθερότητα. Γιατί εκτός από το Φετφατζίδη, όπως θα διαπιστώσετε χθες, υπήρχε και ο κύριος Μπρούνο Γκάμα. Και έχουμε 15 Σεπτεμβρίου. Πάει λοιπόν μια ομάδα σαν τον Άρη να αγοράσει έναν παίκτη 2 εκατομμύρια, ενώ ξέρει ότι στις 15 Σεπτεμβρίου, την Τρίτη δηλαδή αγωνιστική, μάλιστα έπαιξε τη Δεύτερη ο Μπρούνο Γκάμα, στις 5 Σεπτεμβρίου. 10 λεπτά. Θα έχει και έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή. Και παράλληλα στον πάγκο θα έχει τον Μαντσίνη, τον Λάρσον, τον Μαρτίνες και τον Τόνσο εκτός αποστολής. Και να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Πέρα ότι όλοι ξεφτυλιστήκανε με τον Ιντέγε όσοι λέγανε ότι είναι άμπαλος ή οτιδήποτε άλλο. Κάνει ματσάρα πάλι χθες ο Ιντέγε. Κάνει ματσάρα και ναι, δεν είναι με τον γκολ, θα χάσει και δύο πριν βάλει. Αλλά κάνει ματσάρα πάλι χθες ο Ιντέγε.
Ήταν. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Όλες τις μπαλαδόφατσες που αν χάνεις θυμούνται τους παλιούς. Ο Σάσα είναι καλός στο 6 ως αντισιόπης. Γιατί ποιος είπε ότι δεν είναι. Είναι εξάρι. Ή δεν είναι εξάρι και δεν μπορεί να παίξει εκεί. Γιατί ποιος είπε ότι δεν μπορεί. Όλοι οι άμπαλοι οι οποίοι στα πρώτα 2-3 μάτς του παιδιού θέλαν να δούνε. Εγώ δεν έχω αρνητική γνώμη για τον Σάσα από την πρώτη στιγμή. Νομίζω ότι έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία. Το δεύτερο παιχνίδι είναι εξαιρετικός. Αλλά όταν χάνεις, θυμόμαστε τον Σιώπη και τον Ματέο. Όταν κερδίζεις, λοιπόν. Είναι μια μικρή μερίδα του κόσμου τώρα. Όχι, που... δεν είναι μικρή. Ήταν μεγάλη. Και η τοξικότητα αυτή επηρεάζει την καθημερινότητα της ομάδας. Πέρσι, λοιπόν, με Ματέο και Σιώπη, 1-1 έφερες. Ναι. Με τον Παναθηναϊκό. Θα μου πει κάποιος. Εντάξει, και τον Όφη τον κέρδισα. Το ζόρι, βέβαια, τον κέρδισα. Ναι, 3-1, δεν τον κέρδισε. Σε άλλα τα δύο. Ο Όφη βέβαια είναι πολύ καλύτερος. Α, για το Βικελίδης λες. Ναι, για το Βικελίδης. Ο Όφη παίζει. 4-0 όμως τον Παναθηναϊκό. Ναι. Ούτε πέρσι που ήταν ίδια η ομάδα κέρδισες. Ούτε ποτέ ξανά έχεις κερδίσει στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Κάτι που σημαίνει ότι αυτή η ομάδα θα πρέπει να αγκαλιαστεί από όλους μας. Κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να το δούμε λίγο πιο θετικά το όλο πράγμα. Ναι, θα υπάρχουν και κάποια σκαμπανεβάσματα. Αλλά παιδιά, δεν γίνεται να σταυρώνουμε διοίκηση, αθλητικό διευθύντη, προπονήτη, βοήθους, τους πάντες όταν έρχεται ένα ανάποδο αποτέλεσμα. Αυτή η τοξικότητα πρέπει να αποβληθεί πλέον από τον Άρη. Δεν γίνεται τη μία Κυριακή να βρίζουμε και την άλλη να αποθεώνουμε. Και από την άλλη, φυσικά, ο οργανισμός Άρης πρέπει να επιδιώξει να υπάρξει σταθερότητα στην ομάδα. Πρέπει ο οργανισμός Άρης να βοηθήσει να αποβληθεί αυτή η τοξικότητα από την ομάδα. Ο Άρης είχε τους παίκτες που προανέφερα, εκτός αποστολής τον Ντόνσο, εκτός αποστολής τον Μπάσα, εκτός αποστολής τον Μενέντεθ. Ο Μενέντεθ θα αναμενόμενο ήταν, γιατί είναι και ανέτοιμος. Εκτός αποστολής τον Σόουζα. Όταν λοιπόν υπάρχουν όλα αυτά τα παιδιά, είναι ξεκάθαρο ότι έχεις ένα πλήρες ρόστερ. Okay. Στο βάθος πάγκου, παντού θα υπάρχουν μία-δύο θέσεις, ρε παιδί μου. Στο φόρ έχεις ένα κενό πίσω από τον Ιντεγιό, okay. Εντάξει. Έχεις, ναι. Θα σου πει ο άλλος, κάτσε ρε φίλο όμως, έχω τον Τικίνη. Και όταν έχω 6 εξτρέμ, μπορώ να παίξω με τον Τικίνη. Κάποια στιγμή θα έχω και το Διαμαντόπουλο. Okay, δεν είναι το επίπεδο για τους πρώτες 4-5 ομάδες του πρωταθλήματος ο Διαμαντόπουλος, το ξέρει και ο ίδιος. Αλλά ξέρει ότι μπορεί να μπει ένα τέταρτο με τη Λάρισα και να το παστελώσει. Έχει τον Μπα. Είναι η θέση του φόρου, νομίζω ότι είναι ίσως και μοναδική. Στα αμυντικά χαφ. Έχει τον Μπα πλέον έχει. Backup του Σάσα. Εντάξει, απλά θέλει λίγο χρόνο. Ο Ντουάρτε είναι ο backup του Ματίγια. 300.000 backup. Έτσι όπως είναι η κατάσταση τώρα με τον Ντουάρτε. Ο Μενέντεθ είναι του Κόρχουτ. Ναι. Ο Κωνσταντινίδης είναι του Σούντγκραν. Έτσι. Στα στόπερ έχει δύο Δελιζήση και Σόζα. Η ομάδα είναι πλήρης. Ίσα ίσα θεωρώ ότι σε 2-3 περιπτώσεις έχεις και παραπάνω. Δηλαδή προτιμούσα να έχω ένα ακόμα half ή ένα ακόμα four και να μην έχω 6 εξτρέμ. Ναι. Έχω 6. Μεσοπιθετικά χάνει μάνα λίγο το παιδί και το παιδί τη μάνα. Ναι. Εντάξει, okay, τι να έχεις κάνουμε. Παραπάνω. Αλλά αυτό είναι και λίγο προϊόν του τραυματισμού του Γκάμα. Του τραυματισμού του Λάρσον. Έτσι. Το ότι ξεκίνησε στην Ευρώπη νωρίς. Γιατί άμα ξεκινούσε τώρα το πρωτάθλημα, ενδεχομένως να είχες άλλα πράγματα. Γενάρης είναι κοντά. Και μπορεί να υπάρξει πάντα γι' αυτό. Ο Μπάσα έχει μια πρόταση από την Αυστραλία. Εκεί στα Καγκουρό. Στο καλό. Βλέπεις τι γίνεται, έτσι. Εγκάθετος και εμπαθής με τον Αλβανό αμυντικό χαφ. Από την πρώτη στιγμή. Μεγάλη καριέρα στην Ιταλία. Εντάξει. Και ήρθε και ως μια πολύ καλή. Από καταγραφή. Την πρώτη στιγμή. Εμπαθής. Δεν είμαι ποτέ εμπαθής. Εμπαθής. Κάνει ματσάρα στην Κύπρο. Αυτός σε παίρνει από το χέρι. Το είπαμε. Το είπαμε. Βεβαίως, και μετά από την άλλη μέρα θέλεις να τον φας. Εγώ θέλω να τον φάω. Θέλεις να τον φας. Εσύ. Ας μείνει και κάποιος μες στην ομάδα. Και ας κρύβει την μπάλα. Πώς. Για πες, αυτός ο κάποιος, για πες μας λίγο. Τι. Πες μας. Τι. Ποιος.
Ποιος, μωρό μου, ποιος. Πάντως τον άλλον που ήθελα τόσο κάποιος τον έφαγε. Έφυγε, πήγε στην Πετρολούλ. Τέλος πάντων, θα δούμε και με αυτό τι θα γίνει μέχρι το βράδυ. Μπορεί να έχουμε κάποια εξέλιξη. Μέχρι το βράδυ. Ναι. Ωραία, κοίταξε. Ο Μπάς από τη στιγμή που ο λόγος που έμεινε στην ομάδα ήταν ο προηγούμενος αθλητικός διευθυντής, τον οποίο, ο οποίος τον πίστευε. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι και ο Παντελίδης λίγο πολύ είχε συμβιβαστεί με την, με την περίπτωση του, του Αλβανού Χαφ. Γι' αυτό άλλωστε όταν ήρθε ο Σάσα, είδατε πως βγήκε ο Μπάσα από το παιχνίδι κατευθείαν. Και είναι και εκτός αποστολής, είναι και αυτό ένα δείγμα των σκέψεων των ανθρώπων του Άρη. Από τη στιγμή που έχει έρθει και ο Μπά, Ταμπούμπα, θα έχουμε Σάσα, θα έχουμε Μπά, οπότε το δεύτερο Μπά μπορεί να εκπλήξει, να εκλείψει. Ναι. Είναι πιθανό λοιπόν να... γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε Μπάσα, Σάσα. Ναι, να πάει στην Αυστραλία με το καλό και να γλιτώσει και ο Άρης ένα σημαντικότατο συμβόλαιο. Και είναι κάτι το οποίο αν γίνει, σε μεγάλο βαθμό το πιστοδίκιο ο Χαριστέας, έτσι. Αν τελικά υπάρξει αυτή η λύση της συνεργασίας με τον, με τον Μπάσα, θα το δούμε. Εντάξει, μπορεί και σήμερα να έχουμε κάποια εξέλιξη. Αυτός τον βρήκε, τη βρήκε την Αυστραλία. Όχι, αλλά και αυτός είναι στο κομμάτι των διαπραγματεύσεων. Α. Σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, προβάλλουμε μόνο φίλους μας αθλητικούς διευθυντές όταν λύνουν συμβόλαια. Το Χαριστέα, επειδή δεν είναι φίλος μου, μην τον προβάλλεις. Εντάξει. Break. Πον 6 ώρα, να πάμε στο διάλειμμα. Τώρα τον 6 φίλε, δεν γίνεται. Το μυαλό σου μονίμως είναι. Το βάλαμε! Το μυαλό σου μονίμως είναι στις άδειες. Εγώ δεν έκανα τσιγάρο. Στις άδειες, στα τσιγάρα. Στην άδεια, το μυαλό μου. Και στα τέτοια, στα ρεπό. Ναι. Και στα, στα διαλύματα. Έχεις παράπονο. Είναι σκανδαλώδης ο τρόπος με τον οποίο παίρνεις ρεπό. Σκανδαλώδης. Και τον δίνεις στον εαυτό σου. Σκανδαλώδης γιατί πότε πήρα. Παρασκευή πήρα ρεπό. Κακός. Πού δούλευα. Κακός. Κακός. Ναι. Τι κακός. Τι εννοείς δούλευα. Δούλευα. Παρασκευή βράδυ. Ζεράρ Λόπεζ, όλα μπαουτάρις. Κουράστηκες. Μόνο κάτι τέτοια. Πώς το λένε. Τι. Εφετζίδικα. Εφετζίδικα, τι. Φετσφατζίδικα. Να μην τα ξανακάνω τότε. Όχι, να τα κάνεις. Α, part of the job. Α, part of the job. Μάλιστα. Ωραία. The reporter never stops working. It's true. Σάββατο. It's true, not for you. Κάπα 19. Α, ξαντλήθηκες εκεί. Πραγματικά. Αστείε. Yeah. Έφαγες γκολ στο 90 με 10 παίκτες. Αντί να τους αλακώσεις. Άδικο αποτέλεσμα. Άδικο. Πολύ άδικο. Always άδικο. Για την ΚΑΠΑ 19. Ώρες νομίζω ότι είσαι reporter ΠΑΟΚ. Γιατί? Όλο άδικο είναι την ΚΑΠΑ 19. Άδικο. Πολύ είναι κολλητός ο Μελισσάς. Α, έφυγε. Ο Μελισσάς έχει φύγει. Το ξέρω. Κόσο Καζάνας είναι τώρα προπονητής. Ποιος? Κόσο Καζάνας. Προσωρινά. Λόγω της ΚΑΠΑ 17 ποιος είναι? Κόσο Καζάνας. Ωραία. Μπράβο, συγχαρητήρια. Τι? ΚΑΠΑ 15 ποιος είναι? Ηλιόπουλος λέγεται. Ηλιόπουλος. Ξύπνα. Ξύπνα. Κύριος Ηλιόπουλος. Μαζί μας ο Γιαννόπουλος. Όπα. Καλέτσο 2-3-10-7-5-1-9-33 24 ώρες το 24ωρο. Το κινητό συνεργείο του Γιαννόπουλου έρχεται για να σας βάλει μπρος. Και φυσικά Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης. Γίνε επαγγελματίας μπαρίστα με εκπαίδευση στα μυστικά της παραγωγής του καφέ. Επαγγελματίας bartender, κάνε σεμινάρια στο σέρβις και όλα αυτά με πιστοποίηση σε λίγες μονομέρες. Αν θες κάτι παραπάνω, παρακολούθησε σεμινάρια εξειδίκευσης στα τουριστικά και πάρε τα εφόδια για να δουλέψεις στον τομέα του τουρισμού. Τηλέφωνο το Data Labs 2310-2229-62, datalabs.edu.gr διαδικτυακά και μπορεί να επισκεφτεί τα γραφεία των Data Labs στην καρδιά της Θεσσαλονίκης Εθνικής Αμήνης 14α. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές σιγά σιγά. Πάμε στις γραμμές. Αν δεν έχουμε ακόμα κάτι άλλο, Χρήστα, θα θες να προσθέσουμε κάτι εσύ άλλο. Εσύ δεν έκανες σχόλιο. Εντάξει, μέσα τη δικασία της κουβέντας, νομίζω ότι αυτά που ήθελα να πω σε γενικές γραμμές τα είπα. Εντάξει, πιο αναλυτικά τώρα μπορούμε να τα κάνουμε και, και με τον κόσμο. Εγώ αναπτύσσω πιο εύκολα στο Q&A. Όχι. Εντυπωσιάστηκε ο Χρήστα ξαφνικά. Στο ποιο? Q&A. Q&A. Εγώ το SDNA ξέρω. Το Q&A τι είναι? Αντέχεις τους αλήθεια? Όχι. Q&A. Δεν αντέχει. Δεν αντέχετε. Q&A είναι question and answer. Τι? TNA. T
TNA. TNA, τι είναι TNA. Πώς. Τι είπες ρε. Καβαδία, γιατί μας αποσυντονίζεις. Teach or touch. Touch and us. Ντροπή, ντροπή, παιδιά, and ντροπή είναι ακόμα απόγευμα. Ακούνε και παιδιά, δηλαδή, για το Θεό. Αγγλομαθεί. Γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Ashtray εννοούμε ρε φίλε, στακτοδοχείο. Μην λες στακτοδοχείο γιατί δεν έχω καπνίσει εδώ και μια ώρα. Καλό είναι αυτό. Καλό δεν είναι. Λοιπόν, ανοίγουμε τις γραμμές 2-3-10-2-87-3-8 για να τα πούμε και με εσάς στην επόμενη ώρα. Έχουμε ήδη γραμμές, Βασίλη. Βεβαίως, θα πάμε στον πρώτο φίλο τότε. Καλησπέρα σας. Έλα, καλησπέρα. Χαίρετε. Ζού εδώ. Έλα, ζού. Τι έγινε. Τι, περίμενες να ρίξω 4 στο Παναθηναϊκό για να πάρεις. Άκου λίγο, ρε. Όχι, θυμάσαι τους όλες. Οι δικοί σας οι τυφλοπότηκες και κλαίγονταν και σας έλεγα ο Άρης μετά τον Ολυμπιακό είναι η μοναδική ομάδα που παίζει καλό πάσε game, που έχει αλληλοκαλύψεις, που τρέχει. Απλά δεν της έρχεται αυτό το καταραμένο το γκολ. Ύστερα και δυο πεναλτάρες δεν σας έδωσε. Εγώ Άρης δεν είμαι, μου αρέσει το δίκιο. Ξέρεις, και βλέπω μπάλα, δεν είμαι τυφλοπότηκα. Θα έρθει και το γκολ. Είδες τι ωραία. Ναι. Μόλις θα κλείσω, θα πάρουν όλοι αυτοί οι τυφλοπότηκες που κλαίγανε τότε εκείνη την ημέρα, ο Ζιζού πάλι δικαιώθηκε. Και θα λένε, ώρα την μπαλάρα έπαιζε ο ένας, την μπαλάρα έπαιζε ο άλλος. Έχω δίκιο φίλος. Έτσι. Α, μπράβο. Λοιπόν, I love you Κάργα, όλα τα παιδιά, καλές εκπομπές να έχετε. Να είσαι καλά, Ζιζού, να είσαι καλά. Έτσι, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Τι ήταν αυτό, στον επόμενο. Η πόρτα που έκλεισε δυνατά από το δίπλα γραφείο. Πολύ γραφείο. Δυνατά το δίπλα γραφείο, δηλαδή πολλά νεύρα. Χαίρετε, γεια σας. Καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Μάκη. Τι κάνουμε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Επίσης. Εγώ είμαι ένας τυφλοπόνικας που είμαι τελείως διαφορετικός. Αυτά που θα πω μάλλον στο Κρίστα δεν θα σας αρέσουν. Ως συνήθως, εσύ τι είπε, εσύ μας λες να χάσουμε τον Παναθηναϊκό. Θεέ μου, εγώ θα σου πω κάτι, κοίταξε να δεις κάτι. Αυτή τη στιγμή εμένα μου άρεσε. Μας έλεγες για τον προπονητή όμως εσύ. Χωρίς προπονητή θα χάσουμε έλεγες. Δεν ακούω τίποτα. 4 έβαλε ο Τερζής. Τέτοια έλεγε. Λοιπόν, για τον προπονητή έχω να πω ότι ακόμα και τώρα που δεν έχουμε κλείσει και που σου άκουσα ότι θα πάμε με τον Τερζή, είναι απαράδεκτο για μια αλφαθηνική ομάδα. Τελείωσε. Ό,τι να είναι. Πάμε παρακάτω. Ό,τι και να λέμε. Εγώ είμαι υπέρ αυτού του κατάστασης. Τι είπες Μάκη, τι είπες Μάκη. Ό,τι να είναι. Έπρεπε να βρούμε προπονητή εχθές για μένα. Στο προσωπικά, εφόσον έχουν πάρει σκοπό εδώ και ένα, μετά την παρέτηση του Παντελία, του Παντελίδη να βρουν προπονητή. Σε χάλασε η ομάδα δηλαδή χθες. Ορίστε. Σε χάλασε η ομάδα χθες δηλαδή. Όχι. Τότε. Αλλά είναι η ομάδα του Παντελίδη, συγγνώμη. Ποια τι είναι, είναι η ομάδα. Τι είναι. Ο Φετφατζίδης αριστερά. Είναι. Ο Φετφατζίδης αριστερά. Ομάδα του Παντελίδη. Πού ήταν η ομάδα του Παντελίδη τις προηγούμενες δύο αγωνιστικές. Δεν είναι η ομάδα του Παντελίδη αυτή. Αυτό που είδες χθες σε πολλά κομμάτια του παιχνιδιού. Άρα όταν κέρδισε ο Παντελίδης ήταν ομάδα του Ερέρα. Δεν είναι. Παιδιά είστε δύο, αλλά άστε να πω κάτι που θέλω να με ακούσετε. Όχι, δεν θα λέμε ότι να είναι. Μάκη, άμα είναι να λες κάτι το οποίο. Με τη Μόλτε μέσα εδώ το 3-0, τι λέγατε την άλλη μέρα. Με τη Μόλτε, ρε Μάκη, ήταν η γιώμα τη γιώμα τώρα. Μην με τρελαίνει τώρα από γεματιά. Με τη Μόλτε, σε ρωτάω το 3-0 που κερδίσαμε. Με άκουγε τι έλεγα. Άκουσε με λίγο. Γιατί πρέπει, ρε Μάκη, πάντα ο καλό να είναι. Γιατί πρέπει ο καλός πάντα να είναι αυτός που φεύγει και ή αυτός, κάτι, ή αυτός που δεν παίζει. Να πω κάτι. Ναι. Αυτή τη στιγμή. γιατί δεν μπορώ να ακούω τώρα τέτοια. Σκίστον! Σκίστον, Νίκο! Σκίστον! Μπορώ να πω κάτι. Πες ρε Μάκη να πω κι εγώ μετά. Ναι, να πω κάτι. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψή μου. Ναι. Εγώ προσωπικά έφυγε ο Παντελίδης και θέλω να προπονητή στην ομάδα. Αλλά ποια είναι η διαφορά. Αυτή τη στιγμή. Ένας προπονητής σε μια ομάδα, η δική μου η άποψη, πρέπει να μείνει τουλάχιστον 2-3 χρόνια σε μια ομάδα. Όταν αξίζει να είναι προπονητής καλός. Στην Ελλάδα αυτό δεν γίνεται ποτέ, ξέχνα το. Πάμε παρακάτω. Αυτό είναι πολύ άσχημο όμως γιατί ποτέ στην Ελλάδα δεν γίνεται ποτέ, όχι μόνο στον Άγιο. Δεν θα κάνουμε ποτέ ομάδα, Νίκο, όμως συμφωνούμε σε αυτό. Γιατί ένας προπονητής πρέπει να μείνει σε μια ομάδα. Τελείωσε. Κάθε 6 μήνες, 9 μήνες, ένα χρόνο να αλλάζει προπονητή. Γιατί έτσι και αλλιώς και αυτά. Έχω θέμα. Μόνο το έφυγε. Οποιοςδήποτε είναι αυτός. Λοιπόν, ναι, αυτό. Θες λοιπόν. Ολοκλήρωσες. Ναι, όχι. Α, όχι. Ναι, όχι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν πήρα να πω κάτι για την ομάδα. Ναι. Η ομάδα εμένα προσωπικά μεσοπαιδευτικά μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Είχε πάρα πολύ τρέξιμο. Μόνο 4 γκολ έβαλε. Αυτό σου λέω. Μεσοπαιδευτικά μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει πολύ τρέξιμο, πρεσάριζε. Έπεφταν 2-3 στην ομάδα. Okay. Εμένα με προβλημάτισε μόνο ένα πράγμα. Τι? Με προβλημάτισε η αμυντική γραμμή και 2 στα άκρα. Διότι με ποιοτικότερους παίκτες
με άλλες ομάδες που θα αντιμετωπίσουμε, γιατί ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή στο γήπεδο δεν είναι ομάδα. Το απέδειξε στις τρεις αγωνιστικές που ξεκίνησε, δεν είναι ομάδα. Από εκεί και πέρα, με ποιοτικότερους αντιπάλους και παίκτες, πιστεύω θα έχω πρόβλημα. Στα άκρα πάντα μιλάω. Δεν μιλάω για κάτι άλλο. Ναι. Αυτό με προβλημάτισε εμένα. Εγώ το είδα το παιχνίδι τρεις φορές. Το είδα και χθες στο γήπεδο, το είδα και το βράδυ στην τηλεόραση, το είδα και σήμερα το μεσημέρι. Έχεις πολύ ελεύθερο χρόνο. Δουλειά δεν έχεις. Άρα έχεις πολύ ελεύθερο χρόνο προφανώς. Έχω ελεύθερο χρόνο το μεσημέρι, έχω ελεύθερο χρόνο. Μάλιστα. Και χθες το βράδυ κάθισα και το είδα να απολαύσω τα 4 γκολ, αλλά ήθελα να δω και τις αδυναμίες της ομάδας μου στα άκρα. Και αντιμετωπίσω και το είδα ότι έχω θέματα. Με ποιοτικότερους παίκτες έχω πρόβλημα. Ο Φετβατζίδης είναι ένας ποιοτικός παίκτης που ένας-έναν σε κάνει κουδούνι και το είδες αυτό. Λοιπόν, χθες το είδαμε παίκτης, αυτό, δεν το είχαμε δει πιο πριν δηλαδή. Είναι τέτοιος παίκτης, το έλεγε ο Χρυσάντος το καιρό και στην προετοιμασία αυτό έλεγε. Ένας Φετβατζίδης που γνωρίζουμε τι μπορεί να κάνει μέσα σε ένα κυβάκι μπορεί να σε κάνει. Πες τώρα, στην προετοιμασία όποιος παίκτης είπα ότι πάει καλά, πάει καλά. Μπράβο. Και όποιος παίκτης είπα ότι δεν πάει καλά, δεν πάει καλά μέχρι στιγμής. Συμφωνούμε. Δεν τα λες αυτά, δεν τα λες. Αγόρι μου, δεν σε ανέβασα τώρα, δεν το είπα. Μπράβο, ναι. Ό,τι είπε ο Χρήστατος λέει. Έτσι, μπράβο. Μπράβο, Μάκη. Μπράβο, Μάκη. Το είπα. Λοιπόν, αυτό φοβάμαι μη γίνει με ποιοτικότερους παίκτες στα άκρα. Αυτό φοβάμαι εγώ. Ωραία, θα γιατί δούμε. Γιατί έβλεπα και θέλω να το παρατηρήσεις, Χρήστατε και Νίκο, επειδή το παρακολουθεί το παιχνίδι. Ναι, ναι. Θέλω να μου πείτε κάτι. Όταν, ας πούμε, επιτίθεται η αντίπαλη ομάδα. Ναι. Σωστά. Βλέπω το Σούνγκερ μπαίνει προς τα μέσα. Στην περιοχή τη δικιά μας να μαρκάρει. Ενώ ο παίκτης που πρέπει να μαρκάρει είναι, ας πούμε, 3-4 μέτρα μόνος του. Αυτό είναι εντολή του προπονητή ή οτιδήποτε, ή είναι επιλογή δική του να μπαίνει μέσα και να μαρκάρει. Βάζεις ένα ακόμα κορμί μέσα στην περιοχή σε περίπτωση που γίνει γέμισμα και βγαίνει ο Σάσα και δίνει τη διαγώνια κάλυψη. Δεν ξέρω, πάντως όσες φορές. Τι δεν ξέρεις, σου εξηγεί τι έγινε. Ναι, πολύ ωραία. Εγώ όμως από ό,τι βλέπω, ο παίκτης του Παναθηναϊκού στα άκρα που μαρκάρει ο Σούνγκερ ήταν. Δεν ήταν. Με το Σούντγκρεν δεν είχε τέτοιο πρόβλημα αυτή τη φορά. Ο Σούντγκρεν. Στον Κόρχου το είχε το θέμα αυτό. Τρεις-τέσσερις φορές. Ήταν καλός ανασταλτικά ο Σούντγκρεν. Θα δεις ότι έχω δίκιο. Δες το. Ναι, αυτό γίνεται γιατί τα δύο σου εξτρέμ, ο Φετφατζίδης κυρίως, δεν μαρκάρουν. Δεν μπορείς όμως να έχεις και έναν Φετφατζίδη ο οποίος μαρκάρει. Δηλαδή κάνει αυτούς τους παπάδες ο Φετφατζίδης. Θέλουμε να τον βάλουμε και να μαρκάρει. Θα έκανε 8 εκατομμύρια ευρώ θα έκανε τότε. Ο Τερζής έβαλε το Φετφατζίδη στα αριστερά για αυτό τον λόγο. Για να μην μαρκάρει. Που και πάλι γύρισε κάποιες φορές. Γύρισε αυτό ήταν σημαντικό. Αλλά τον έβαλε για να τον απελευθερώσει. Θες ο Σούντγκρεν μια χαρά ήταν. Γύρισε ο Φετφατζίδης, τον είδα εγώ. Ήμουν σε θέρα 2 και τον έβλεπα που γυρνούσε. Όλοι οι προπονητές εκεί πέρα μαζεμένοι. Αλλά δεν, οι προπονητές δεν είμαστε εγώ. Εγώ, Νίκο. Δεν μου λες, οι προπονητές είστε εκεί στα κάγκελα κάτω. Υψηλά. Καμιά 500 άτομα που είστε στα κάγκελα για να δείτε τι υγιές. Σε ένα πράγμα διαφωνήσαμε και θεωρώ ότι είσαι λάθος. Στα υπόλοιπα νομίζω ότι είμαστε καλά. Μπράβο, πες μου που διαφωνήσαμε να καταλάβω. Σε αυτό που είπες ότι ο Άρης θες ήταν ομάδα του Παντελή. Δηλαδή, να κάνω μια ερώτηση. Προηγουμένως ο Χρυσάθος. Όταν λέγατε τις συζητήσεις σας, είχε πει κάτι για τον Παντελίδη. Είπε. Και είπες ότι η ομάδα πέρσι δούλεψε όπως και το τελευταίο παιχνίδι. Φέτος. Εγώ λέω και για πέρσι. Το φετινό Άρη. Όπως έκανε και φέτος. Το φετινό Άρη. Εγώ είδες αυτά που είδες χθες εσύ, τα είδες κάποια από αυτά στα προηγούμενα παιχνίδια. Εγώ κοίταξε στα προηγούμενα, αν μιλάμε για τα φιλικά και για τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Περίμενε όμως, περίμενε να μιλήσει ο κύριος δημοσιογράφος τώρα για να. Για να μισό λεπτό να μιλήσει ο κύριος δημοσιογράφος για να συμβουλέψει και τον νεαρότερο. Ναι. Ο Παντελίδης δεν είχε Γκάμα και Βέλεθ μαζί με όλους τους υπόλοιπους στην ενδεκάδα. Αυτό πήγα. Είναι μπράβο. Δύο πολύ σημαντικοί ποδοσφαιριστές που δεν τους είχε. Οι οποίοι απελευθερώνουν. Παίκτες όπως ο Ματίγια και προσδίδουν μια πολύ μεγαλύτερη επιθετικότητα γιατί βρίσκουν χώρους μεγαλύτερους και τα εξτρέμ με τον Γκάμα. Άρα ο Παντελίδης στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργούσε με τον Όφη ή τον Βόλο αν τους είχε αυτούς. Αλλά ο Παντελίδης έφυγε καταρχήν μόνος του. Αυτό πήγα. Παρετήθηκε. Πήγα. Και δεύτερον. Μπράβο. Είναι εμφανέστατο πλέον, γιατί ξέρεις όταν φεύγει κάποιος ανοίγουν και τα στόματα πιο εύκολα, είναι εμφανέστατο ότι είχε πρόβλημα πλέον με τη σχέση του με τους ποδοσφαιριστές. Το είπε άλλωστε ο ίδιος. Μπράβο. Δεν μπόρεσα να περάσω αυτό που ήθελα. Μπράβο. Από τη στιγμή λοιπόν που χάνει τα αποδυτήρια, είτε φταίει αυτός, είτε φταίνει οι παίκτες, τελειώνει ο προπονητής. Μπράβο, Χρήσαδαν και πασκετικός. Τι πασκετικός. Σορθά, μόνο ποδόσφαιρο κάνω. Ρε, να είστε καλά, Μάκη, είστε καλά, γιατί περιμένουν κι άλλοι. Να είστε καλά. Ο επόμενος, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας.
Γεια σου Νίκο, γεια σου Χρήσανθε. Γεια σου φίλε. Καταρχάς συγχαρητήρια στην ομάδα μας για χθες. Έτσι. Με την εμφατική νίκη αυτή 4-0. Κοίταξε, εγώ εν μέρη με τον προηγούμενο θέλω να συμφωνήσω λίγο σαν αφορά για την ομάδα, λίγο στο ότι είναι δουλεμένη όπως και να έχει από τον Σάββατο Παντελίδη. Βέβαια, τι. Φυσικά είναι. Και το έβγαλε πολλές φορές αυτό μέσα στο παιχνίδι. Απλά έκανε, έκανε αυτές τις αλλαγές τις 2-3 ο Τερζής που έδωσε το κάτι διαφορετικό. Αυτό ναι, ισχύει. Εμένα ο Τερζής μου αρέσει γενικά. Ο τρόπος σκέψης του είναι πολύ επιθετικό. Γενής είναι, μ' αρέσει σαν, σαν προπονητής. Δηλαδή παίζει πιο επιθετικά θεωρώ από ότι, έπαιζε ο Παντελίδης. Γιατί κρατούσε ο Παντελίδης την άμυνα. Θεωρώ. Αλλά θέλει σίγουρα να πάρουμε ένα καινούριο προ-κοτς. Χρειάζεται δηλαδή η ομάδα άμεσα να πάρει ένα καινούριο προπονητή. Τώρα όσον αφορά τα ονόματα που έχουν βγει για αυτόν τον Ένιγκς και τον Λόπεζ, εντάξει, θεωρώ ότι και δεν είναι Κρέσπο κάτι... από σήμερα. Έλα. Και ο Κρέσπο από σήμερα. Και ο Κρέσπο όπως σήμερα, ναι. Εντάξει, δεν θεωρώ με βάση το βιογραφικό τους ότι μπορούν να, να δείξουν κάτι στην ομάδα. Τώρα θα μου πεις, θα δείξει, δείξες από μόνο από το βιογραφικό κτλ. Κοίταξε, τον Γερμανό τον ξέρει ο Χαριστέας πολύ καλά. Και εγγυάται αυτός. Τώρα, όταν τον έχεις και προπονητή, δεν μπορείς να του πεις όχι, εγώ ξέρω καλύτερα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως είπες και εσύ, το βιογραφικό δεν το έχει. Ο άλλος, δεν ξέρω τι να σου πω, δεν ξέρω ποιος τον έχει προτείνει. Για τον Λόπεζ λες. Ναι, και πάλι είναι μια πρόταση του Χαριστέα με βάση τις γνωριμίες του, αλλά δεν τον είχε προπονητή, δεν τον έχει βιώσει προπονητικά. Είναι με βάση την εμπιστοσύνη που έχει σε κάποιους τρίτους. Ο Λόπεζ είναι ένας προπονητής της Μπαρτσελόνα Μπέτς, θεωρητικά δεν έχει εργαστεί ως επαγγελματίας παίκτης. Θεωρώ ότι... Και για έναν Άρη αυτή τη στιγμή που δυστυχώς ευτυχώς πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα δεν μπορεί να κινηθεί σε δεδομένα, δηλαδή να πάρει ένα προπονητή ο οποίος είναι βοηθός και δεν έχει δουλέψει με επαγγελματική ομάδα. Να σου φέρω ένα παράδειγμα εντός των συνόρων βέβαια με διαφορετικά δεδομένα πριν λίγα χρόνια. Ναι, ναι. Τον Ίβιτς στον ΠΑΟΚ. Κοιτάξτε, ο Ίβιτς δεν είχε δουλέψει καθόλου τα προηγούμενα χρόνια. Στην ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ ήταν 2 χρόνια. Εντάξει. Ο Ίβιτς πιστεύω ότι είναι άλλη περίπτωση. Τώρα... Τι άλλη περίπτωση είναι. Είναι άλλη περίπτωση. Είναι ένας άνθρωπος που ήταν στην ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ, όχι στην Μπαρτσελόνα. Ήξερε... Πρόσεξε λίγο. Στην Μπαρτσελόνα ήταν ο άλλος στην ΚΑΠΑ 19. Όχι, όχι του ΠΑΟΚ. Αυτό προσπαθώ να σου πω ότι. Δεν παίζει ρόλο. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Αλλά σε περίπτωση που δεν λειτουργήσει σωστά. Κοίταξε κάτι. Θα βγουν για το ποδόσφαιρο όλοι είχαμε. Μιλάμε και τα λοιπά. Στο χώρο εργαστή, δουλεύεις, φοιτητής τι είσαι. Φοιτητής, ναι. Φοιτητής, μπράβο. Στο χώρο, σε ένα χώρο εργασίας, θα πάρεις έναν 55 ή έναν 25. Εντάξει, έναν 25. Γιατί? Γιατί για να μπορέσει νέο αίμα. Στον προπονητή, λοιπόν, γιατί όλοι μας είμαστε αρνητικοί στο νέο αίμα. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουν. Ναι, στον προπονητή μετά πάει αλλού. Πάει. Μετά παίζει ρόλο και η εμπειρία. Γιατί είναι... Εγώ θα σου πω ότι πολλές φορές η διάθεση, το νέο αίμα, η σκέψη. Ναι, αυτό. Αυτό που θέλω να σου πω, ξέρεις ποιο είναι. Δεν μπορείς να προειδεάσεις το αν θα πετύχει ένας προπονητής με βάση την εμπειρία ή την διάθεση για δουλειά. Ή τις νέες ιδέες. Είναι να δέσει από πολλές παραμέτρους. Και μπορεί πάρα πολύ απλά από ένα δοκάρι και μέσα ο έμπειρος να γίνει άπειρος και ο άπειρος έμπειρος. Οπότε ας αφήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν όλες τις παραμέτρους και ο Χαριστέας έχει όλες τις παραμέτρους να πάρουν μια απόφαση και να τη χρεωθούν κιόλας, έτσι. Ναι, εγώ αυτό που θέλω να σου πω, να δουλέψει φυσικά νέο αίμα, αλλά για τον Άρη αυτή τη στιγμή, επειδή είναι υψηλή. Δηλαδή για το Λεβαδιακό ας πούμε ή για χαμηλότερες ομάδες, Λεβαδιακό τώρα, λέω, θα πιστεύω ότι εκεί ναι, εκεί να το δοκιμάσει σε ομάδες δηλαδή που δεν είναι τόσο πρωταγωνιστικές στο πρωτάθλημα. Για έναν Άρη τώρα θες κάτι δυνατό που χτυπάς Ευρώπη, που χτυπάς υψηλές θέσεις στο πρωτάθλημα, έτσι. Για εκεί σου λέω τώρα θες εμπειρία πρώτα απ' όλα εκεί. Εντάξει, δεν μπορείς όμως να συνδυάσεις και τα δύο δυστυχώς. Ναι, αυτό εννοείται, δεν γίνεται και τα δύο. Εγώ είμαι τη άποψη και ότι
θέλω, βασικά το θέλω μου είναι ένας προπονητής στο στυλ του Λόπες. Τέλος πάντων, θα δούμε. Να είσαι καλά. Πάντως βλέπω ένα φίλο να σου κάτι. Ναι. Αυτός που θέλει να κυνηγιάξει, βλέπω ένα φίλο, δεν από το όνομά του. Ναι. Τον βλέπω σε διάφορα τέτοια. Φίλοι. Βλέπω, α πούμε, εγώ δεν είμαι σε μπλοκ και διάφορα. Εγώ, α πούμε, του Περικλή του Τράγιου. Τον βλέπω αυτό να γράφει. 15 μέρες ξεφώνησε την ομάδα. Τώρα? Τον τύπο αυτό. Έκανε post εκεί στο Περικλή τον blog στο Facebook. Ο Άρης Σαλονίκης φοράει κίτρινο μαύρα. Τίποτα. Μοβ μέχρι να σβήσει ο ήλιος. 3-3. Ε, φίλε, έχεις ρίξει το ξεφωνητό του αιώνα. 3-3. Πού πας με τον Τερζή. Και μετά την τεσσάρα λες για το χρωμά. Ε. Δηλαδή, γιατί πρέπει να βρίσκουμε κάτι να ξεφωνήσουμε. Αλλοιώνεται το DNA του συλλόγου με τη Μοβ την εμφάνιση. Με τη Μοβ γιατί αλλοιώνεται. Θα μπορούσε να πει κάποιος. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ το είπα χθες. Φτάνει. Εντάξει, την προβάλαμε την Pet Shop. Εξαιρετική εταιρεία. Και μπράβο στη βοήθεια που δίνει στον Άρη. Γι' αυτό έχουμε τη διαφορά. Να ξέρεις. Εγώ βάζω στοίχημα 100%. Ναι. Ότι η Μόβ εμφάνιση έχει γίνει επιλογή. Κάνει μπαμ περισσότερο. Τι χρώματα έχει η Pet Shop. Αλλά πάλι φαίνεται. Τι χρώματα έχει. Πάλι φαίνεται. Τι χρώματα έχει. Ποια η Pet Shop. Ναι. Κίτρινο, τι έχει, κίτρινο, μπλε έχει. Μοβ με. Άσπρο, ναι. Κίτρινο. Μοβ, άσπρο και έχει κίτρινο, ναι. Εντάξει. Αλλά είναι και γουλίδικη. Ο Άρης τι χρώματα έχει. Είναι και γουλίδικη. Μοβ, άσπρο, κίτρινο. Λέω, ναι. Ξύπνα λίγο. Πάμε. Πάμε. Επόμενο. Χαίρετε. 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 Ο Δημήτρης όμως, δες. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, Δημήτρη. Τι ωραία πράγματα ακούω. Τα μεσημέρια είσαι στο σπίτι. Μόνο το βράδυ τραγουδάς. Όχι. Η πρώτη μου ιδιότητα δεν είναι αυτή. Δεν έπρεπε να πεις ένα άγαλμα τώρα μπαίνοντας, αφιερωμένο συμπολίτη. Έλα, ναι, θα μπορούσα. Αλλά βλέπω και το διασκεδάζω αυτό που διαβάζω. Ναι. Και από πολύ γνωστούς και επιφανείς δημοσιογράφους της Θεσσαλονίκης, ότι αυτό που είδαν χθες και καλά δεν ήταν ποδόσφαιρο, ήταν παιδική χαρά. Ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι ομάδα. Βέβαια, δε φίλε. Δεν είναι μέτρο αυτό να το συγκρίνεις. Και ήταν η Παναθηναϊκή αυτή που ήταν πολύ κακή και τελικά αυτή η ομάδα, ο άχρηστος ο Άρης δεν έκανε τίποτα. Και καλά που ήταν αυτή και έβαλε τα φετακόλ και όλα αυτά. Εντάξει, γελάω αρκετά και περιμένω. Περιμένω να δω τι συνέχεια. Εντάξει, τα παιδιά σίγουρα δείχνουν ότι το πήραν προσωπικά και επιτέλους ξυπνήσανε. Έχουμε ικανούς παίχτες, ξέρουμε, έτσι, άλλους πολύ ικανούς, άλλους λιγότερο. Λίγο νοοτροπία του Φατφατζίδη εμένα δεν μου αρέσει, ας πούμε, αλήθεια, αλλά είναι παίχτες, δηλαδή? Παίχτες που έχει ικανότητες μεγάλες. Το να μην γυρίζει να μαρκάρει εννοείς, ως νοοτροπία. Όχι, δεν είναι αυτό, ρε, εσύ, Χρυσοφέ. Τι? Το βλέπω, έχει μια έτσι ένα... Δεν πρέπει να βγάζεις ό,τι έτσι αισθάνεσαι ως στάρα, ας πούμε. Εντάξει. Χαμηλά την μπάλα. Να είσαι προσγειωμένος, να είσαι προσγειωμένος. Νομίζω προσγειωμένος είναι, δεν είναι. Γενικότερα τον είδα και χθες μετά τον γκολ λίγο. Έκανε και το σηματάκι στην κερκίδα, έδειξε και το συμπαίχτη του. Λίγο. Σίγουρα, εντάξει, κάποια παιδιά έχουν και ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα. Όταν του πάει μέρα. Σίγουρα. Ναι. Όταν του πάει μέρα είναι καλύτερο. Όταν του πηγαίνει μέρα είναι καλύτερο. Όταν δεν την πάει μέρα, θα πείσετε, ξέρετε, έχει μια συμπεριφορά κάπως περίεργη. Πιστεύω, εντάξει, τώρα μιλάμε εμείς που είμαστε 40, γιατί τα παιδιά αυτά είναι 20, 22, 25, 27 χρονών, έτσι. Εγώ νομίζω ότι είναι ο Φετφατζίδης πλέον, επειδή νιώθει στο ύψος που θέλει και ο ίδιος να έχει τον εαυτό του μέσα στην ομάδα, θα μας δώσει πολλά παραπάνω. Η ιδιοσυγκρασία του χαρακτήρα του, αυτός είναι ο χαρακτήρας του. Θέλει να νιώθει κομμάτι ηγέτης. Σημαντικό και ηγέτης. Από τη στιγμή που ηγέτης, νιώθει ναι, ότι αυτό. Το έχει, θα μας δίνει και στο κήπο αυτό που θέλουμε. Έτσι είναι αυτό το παιδί ναι. Και μακάρι αλλά να συνεχίσει. Πρέπει να του το δώσεις τόσο όσο, όχι περισσότερο. Γιατί μετά ξεφεύγει το πράγμα. Εντάξει. Έτσι, σίγουρα. Λοιπόν, εντάξει, εγώ δεν είμαι θετικός με το να φέρουμε βεβαιασμένα κάποιον. Να αναλάβει το τιμόνι της ομάδας. Πιστεύω ότι ο Τερζής ξέρει το ποδόσφαιρο, είναι γνώστης, είναι εργάτης του ποδόσφαιρου ο Τερζής. Δεν είναι απαραίτητα υπέρ να συνεχίσει ο Τερζής, έτσι. Ναι. Δεν θα συνεχίσει ο Τερζής ότι... ως μόνιμος. Ναι. 3-0 να κερδίσει την Κυριακή, δεν θα συνεχίσει. Ναι. Αυτό λένε από την ομάδα. Κοίτα, αυτό λέει και ο Καρυπίδης. Αυτό λέει και ο ίδιος. Ναι.
Παιδιά, όλα τα αποτελέσματα είναι ανοιχτά. Μια γκέλα να κάνει στο πρώτο δεκάλεπτο, έχασε ψυχολογία, τέλειωσε. Μπορεί να φάει 2-3. Γιατί οι ομάδες, εντάξει, κακά τα ψέματα, ο ΠΑΟΚ έχει μια ικανή ομάδα. Μπορεί άμα παίξει καλά. Άμα παίξει. Ναι. Έτσι, ή, άμα είναι ο Σταυρίδης, να μην δίνει κόκκινες, να δίνει πέναλτι μούφα. Αυτό, ναι. Να μην δίνει. Ναι, μου, ναι, πολύ να βλέπει το βαρ χέρι και να λε τα πόδι. Ναι. Είναι θέμα ψυχολογίας. Όλα, όλα. Και κάνεις γκέλα στο πρώτο τέταρτο, δεν πεις δυνατά, πεις φοβισμένα κτλ. Το χάσεις το παιχνίδι. Γιατί αυτό παίζεις σε έδρες που υπάρχουν ψυχωμένους, ας πούμε, φιλάθλους και φωνάζουν. Το ξέρουμε, του Γκιώτες είμαστε, ξέρουμε πολύ καλά. Αού και τα λοιπά. Πρέπει να πας και να είσαι προσιλωμένος στο στόχο, να βρεις με τσαμπουκά, να μην σε φτωχεί τίποτα. Έχουμε μέρες ακόμα. Εντάξει, έχουμε μέρες. Να είσαι καλά, έχουμε, ναι. Παιδιά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε ένα, Δημήτρη. Στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Όχι. Τα χαράματα. Όχι. Πού θα το δείτε. Δικιά μου είναι η ζωή. Βάλε ένα τερζί, ρε φίλε, να τιμήσουμε τον Τόλι. Η Ρέμο. Ρέμο, όχι. Μας έχει πρίξει ο Καρυπίδης με το Ρέμο. Εντάξει. Αρέμοβιτς, Αρέμοβιτς και Αρέμοβιτς. Έχει τον Καρυπίδη στο γήπεδο. Εσύ βάζει το ίδιο τραγούδι συνέχεια. Αφού το άρεσε. Μπορείς να αλλάξεις το τραγούδι. Καρδιά μου πηγαίνει εμένα. Την άλλη φορά που το έβαλες, στο επόμενο μάτσο είχαμε 3. Εγώ πρέπει να στα λέω αυτά, Πρόεδρε. Το έβαλες μέσα στο λεωφορείο, το τραγουδούσες με την ΑΕΛ μεσού. Και την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο μάτσο που παίξαμε μετά από μια εβδομάδα, φάγαμε 3. Έξαλλος. Πρέπει λίγο να γίνω σύμβουλος επί των ασμάτων. Καήκαμε. Βασιλική Νταντά θα πεις στο Βικελίδης. Αν γίνω εγώ, ό,τι έπαιζε όταν ήμουν εγώ, τι έπαιζε, Βασιλική Νταντά. Ήμουνα και 3,5 χρόνια. Αν το προσεγγίσεις. Άκουσες μία φορά Βασιλική Νταντά. Αν το προσεγγίσεις έτσι καθαρά. Έχω το κριτήριο της αξιολόγησης. Ξέρω τι πρέπει να παίζει. Τίποτα που να έχει σχέση με μουσική. Συνθήματα νομίζω είχε. Συνθήματα και τον ύμνο του Άρη. Τίποτα άλλο. Εντάξει, ούτε Ρέμο, ούτε Βανδύ, ούτε. Όχι. Καλά είναι για γενικά. Τα πιτάκια ναι, ίσως τα πιτάκια είναι. Τα πιτάκια είναι καλά. Έχουν βέβαια δεν έβαλε το Ρέμο, μετά το μάτς το βάλω. Οπότε εντάξει. Ναι, η καρδιά μου πηγαίνει εμένα. Συνθήματα και Άρη Ολέ, τίποτα άλλο. Παρακαλώ, τι τραγούδι θα βάλεις. Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Βάλα αφιερωμένο στον προπονητή. Τερζής είναι το τραγούδι. Φεγγάρι μου χλωμό για το δόνιο. Όχι, θα κλάψουμε αυτό. Δικαίωμά μου να γύρνω στο σπίτι τα χαράματα. Πάμε και στο διάλειμμα κιόλας. Γιατί έχουμε δικιά μου είναι η ζωή. Τον Βέλεθ, τον οποίο σήμερα το πρωί. Για δες να βάλω να δούμε αυτό. Έτσι λέγεται. Σήμερα το πρωί ανοίγω τα highlights. Βάλω να ακούσω και θα σου πω. Του παιχνιδιού. Και τον βάζω να ξεκινάω. Αυτό! Να το ξεκινήσω, να το χρονομετράω. Από τη στιγμή που ξεκινάει η αντεπίθεση του Άρη από το ημικύκλιο της περιοχής του Κουέστα μέχρι την περιοχή του Παναθηναϊκού έχει κάνει 10,77. 90 μέτρα περίπου. 88. Τι? Μετρήθηκε. Εγώ 77 το έκανα. Ο Καρ Λουίς τον Άρη. Καρ Λουίς. Έλα ρε Τερζή! Πώς φαίνεται ότι είσαι εμπαθής με τον Παντελίδη. Τόσο καιρό Παντελίδη δεν έβαλες. Γιατί εγώ έζω. Τα ναι μου. Βέλεθ. Σωστό, Σακύρα θα βάζουμε. Παρτσελόνα δεν έρχεται. Τόσο βασική καναδία. Λοιπόν, πάμε τελευταίο και διάλειμμα. Και μου ανήκει. Όχι. Λοιπόν, πάμε τελευταίο διάλειμμα για να έχω, περίμενε, έχω το άγαλμα να βάλω μετά σε δική μου εκτέλεση. Α, για το άλλο. Για ναι. Τους παίκτες του Ατρομήτου. Ναι, αγάλματα. Σε δική μου εκτέλεση όμως το βάλουμε. Ε? Από νότι. Εγώ με μάτια μου από τη Θεσσαλονίκη. Από νότι να βάλουμε το αγάλματα. Εγώ με. Το βάλω το πρωί. Πάλι δεν άκουσα το πρωί. Με αυτό ξεκίνησε η Τρόικα. Η Τρόικα ξεκίνησε με αγάλματα. Όχι, δεν άκουσα. Και μετά αφού το βάλα εγώ το πρωί, το βάλουν όλοι οι άλλοι σταθμοί. Και αυτοί δεν άκουγαν. Break. Μια παρένθεση στην εκπομπή. Κόψω το χαλί εντελώς, Βασίλη Καβαδία. Κόψω το χαλί, κόψω το χαλί. Πάμε να ακούσουμε ένα νέο παιδί στο χώρο του τραγουδιού. Τον Άγιο.
Μέλος του δούσου του εραστέχνα αυτός. Στις χαμηλές σου έχεις ένα θέμα, αλλά νομίζω ότι... Θα τις φτιάξω ρε φίλε. Έχεις potential. Θα τις φτιάξω ρε φίλε. Επαγγελματίας είμαι, δεν είμαι καλός σε Καβαδία. Ήταν... Με μικρόφωνο και μουσική και τα λοιπά. Μπορείτε ήτανε... πολύ να τραγουδήσετε. Ήτανε το... Ήτανε... Θα πάω σε ένα καθηγητή φωνητικής. Ήτανε το σχόλιο του Χρήστον Τσαλτίδη για το μάτι. Για τον αγώνα. Έχω κι άλλο, σχόλιο. Έχω κι άλλο σχόλιο. Σε live όμως αυτό το κάνω, σε μαγαζί. Καταρχήν δεν μπορώ να κάνω δύο μεροκάματα. Οι άλλοι πάνε και τραγουδάνε δηλαδή γιατί. Τέλειο. Όχι λες. Δεν μπορώ. Το δούμε κι αυτό. Μου έχει δώσει Σπύρος Ζουμελιώτης. Εδώ δεν λες αδερφός, είναι ξάδερφος αυτός. Ναι. Μου έχει δώσει το μικρόφωνο. Ξάδερφος αλλά αδελφός. Ξάδερφος γυναίκας μου είναι. Ναι, αλλά αδελφός. Ναι. Και μου έχει δώσει το μικρόφωνο. Εδώ... Και τον έχω βγάλει ασπροπρόσωπο. Γίνεται χαμό στο μαγαζί. Βλέπω... Αποθεώνομαι. Εδώ βλέπω κάτι που, ναι. Που μου δίνει αφορμή για να αναφερθούμε και σε μια άλλη ωραία έτσι, στιγμή τη χθεσινή βραδιά που δεν έχει να κάνει με το αγωνιστικό βέβαια. Ναι. Οι Ultras έχουν ανεβάσει φωτογραφία χθε από τον Βικελίδη και από την αντιπροσωπεία τη Θήρα 13 που κατέθεσε. Μπράβο στα παλικάρια τον, που ήρθαν. Και ο Ντόκιν ήταν. Να το βάλουν για να το βάλει βάρδια. Και όταν το βάζουν οι Ultras. Καταλαβαίνετε έτσι και τη σημασία που είχε ακόμα περισσότερο γιατί αντιληφθήκαμε και όσο βρεθήκαμε χθες στο γήπεδο τη σημασία που, έχει, που είχε αυτή η στιγμή χθες το βράδυ. Τι έγινε με έσβησα. Λοιπόν... Φαντάσου πόσο κακή ήταν η εκτέλεση που την έσβησε. Εξαιρετική ήταν η εκτέλεση. Εξαιρετική ήταν μάλιστα. Την έχω στο Instagram νομίζω όμως την έχω ανεβάσει. Ναι. Αλλά και είναι πιο μικρό το τέτοιο. Θα το πάω στο άλλο, περίμενε. Να το πας. Λοιπόν. Το άγαλμα δεν είναι. Δεν ένιωσες, δεν σου ήρθε στο μυαλό το τραγούδι. Τερματοφύλακα στο τρομή του, το οποίο. Ας τον τερματοφύλακα που τα πνίγει όλα. Οι αμυντικοί δεν πρέπει να πηδήξουν για κεφαλιά, ρε φίλε. Να πηδήξουν. Εγώ δεν λέω να την πάρουν την κεφαλιά. Κακή αμυντική λειτουργία. Εκεί πέρα, σε εκείνη τη φάση. Στο 88. Έκανε το λάθος. Μια στιγμή αδράνεια. Άμυνα ζώνη. Επανάληψη τη αδράνεια έγινε μετά. Δεν ήταν καλή. Τι έγινε. Και έχουν στηθεί με την ακριβώς την ίδια ζώνη. Δηλαδή στο ίδιο ύψος. Τράβεται λίγο πιο πίσω. Ναι. Και έκανε Αναστασίου. Ναι, ναι, καλά. Αναστασίου κατάλαβε τι έγινε. Αυτοί δεν νομίζω να καταλαβαίνουν ότι με όλα αυτά κάποια στιγμή θα γυρίσουν μπούμεραγκ. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Κάτσε να δανειστώ, περίμενα. Ναι, να δανειστείς. Πάλι θα πάω συνέντευξη του Ιντέγε. Ιντέγε. Τι είπε ο Μπράουν. Περίμενα. Περιμένω εγώ. Λοιπόν. Ναι. Κάπου είχε πει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Και ταιριάζει κιόλας. Ο Μπράουν. Ο Μπράουν Ιντέγε. Ναι. Θα το βρω, θα το βρω. Το βρεις. Θα το βρω. Τελειώσει η εκπομπή ως μαντώνεις. Δεν θα τελειώσει η εκπομπή. Περίμενε, κάτσε. Για παίζε φίλε. Να δούμε τι καλό έχει πει ο Μπράουν. Μπορούμε να τερματίσουμε πιο ψηλά από πέρυσι να κερδίσουμε το κύπελο. Ναι. Θα έλεγα για το πρωτάθλημα, αλλά και τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Υπάρχουν ομάδες που μπορούν να κάνουν τα πάντα για να κερδίσει τον τίτλο. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ωραία. Πιο επαγγελματικό είναι αυτό. Άκου τον κόσμο. Πώς είχαν πει. Αποθεώνομαι. Τι είχαν πει και αυτοί δεν καταλαβαίνατε. 4-0 ο Άρης στο Παναθηναϊκό. Δεν καταλαβαίνατε τι γινόταν γύρω τους. Λοιπόν, θα σε πάρω μια μέρα και θα σε πάω να τραγουδήσεις. Εντάξει. Και να δω τι θα κάνεις. Μέσα. Και να δω τι θα κάνεις. Μέσα. Με μικρόφωνο. Μέσα. Μην τα τραγουδήσεις. Ακού. Θα σε λεβώ. Άκου, μιλάω για τον Βαρέλα τώρα. Έχουμε φίλο. Άκου και τον Κρέσπο. Περίμενε, περίμενε. Ο Κρέσπο είναι στη φάση. Την Κυριακή θα βουρκώνουνε. Έτσι είναι. Ακού, ακού. Τι άλλο θες δηλαδή ρε φίλε. Καβαδία δεν είμαι αξιοπρεπής. Πιο καλό, ναι. Είναι επαγγελματικό γι' αυτό αυτό. Και νομίζω έχω πει και άλλα δυο μπουκάλια. Εδώ το ούχανο, αυτό το ούχανο. Το ου. Πρέπει να το παίξουν. Τα μεγάλα σου. Είδες, το ρίχνω κιόλας. Πάμε στον ακροατή. Γεια σας. Πρώτα γεια θα αποθεώσετε το τραγούδι και μετά. Καλώς. Ναι, τα καταφέρνεις. Έχεις ένα ταλέντο έτσι. Που θέλει λίγο καλλιέργεια ακόμα. Θέλει, ναι, λίγο. Και τα καταφέρνεις. Αλήθεια είναι λίγο αυτό. Λίγο λείπασμα. Ακούγεσαι, ακούγεσαι. Εντάξει, δεν είναι παράφωνο. Δεν κουράζεις. Έτσι. Όχι, δεν κουράζεις. Ωραία. Και αν ήμουν να σου πω κάτι. 1,91 είμαι. Αν ήμουν 75 κιλά και λίγο γυμνασμένος, θα έκανα καριέρα. Τραγουδιστή.
Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που θα μπορούσαν να σε σμπρώξουν. Αν ήμουν και τζιγκλιντίν τζιγκλιντών, μπορεί να έκανα ακόμα μεγαλύτερη καριέρα. Απλά δεν θα ήταν το ρεπερτόριο αυτό. Τζιγκλιντίν τζιγκλιντών. Θα έφευγα από το άγαλμα και θα πήγαινα στα μακαρόνια με κοιμά. Εκεί τότε θα το βλέπαμε στην τηλεόραση. Έτσι, έτσι, έτσι. Τζιγκλιντίν τζιγκλιντών. Απλά εμένα 91 και λίγο εύσομαι. Λοιπόν, έτσι, επειδή το φτάσαμε εκεί το πράγμα και. Στα γάλματα. Το φτάσαμε, λέω, το πράγμα, θα καταλάβεις. Ναι. Εκεί που, ας πούμε, με όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα, το έχουμε, ρε παιδί μου, τερματίσει. Είναι υποτιθέμενη ερώτηση. Σε 2-3 εβδομάδες αντιμετωπίζουμε, την Κυριακή αντιμετωπίζουμε τη μία από τις δύο ομάδες. Μετά από 2-3 εβδομάδες αντιμετωπίζουμε την άλλη. Υποτιθέμενη ερώτηση. Και η απάντηση θα δοθεί από το κοινό της αντιπάλου ομάδος. Σουτάρει ο Ποντένσε και ο τερματοφύλακας μας τρώει το δεύτερο γκολ. Ένα αυτό. Το σκόρ είναι ισόπαλο και σε στημένο του Ολυμπιακού μέσα σε 5 λεπτά γίνεται αυτό που γίνεται. Δεν θέλω μάλλον να ακούσω κανένα χαζό, γιατί αν φταίμε εμείς που τα λέμε, αυτοί που τα κάνουν τι γίνεται. Εγώ δεν λέω τώρα τίποτα, αλλά με όλα αυτά που γίνονται, όπως το καλλιεργούν το κλίμα εδώ και 3 χρόνια, οι δημοσιογράφοι της αυτής της ομάδος, και έτσι πως τα παρουσιάζουν τα πράγματα, που ντε και καλά, ρε παιδί μου, θα πρέπει εμείς να πιστούμε ότι αδικείται η συγκεκριμένη ομάδα, έτσι. Το ίδιο γεγονός που έγινε, ας πούμε, στο συγκεκριμένο παιχνίδι, να γίνει και με εμάς. Δεν θέλω να ακούσω κανένα χαζό, γιατί θα είναι χαζό. Μάλιστα. Ή μήπως λέμε κάτι που δεν ισχύει. Όχι, 100%. Έτσι δεν είναι τα πράγματα. Όχι, έτσι δεν είναι τα πράγματα. Έτσι είναι. Γιατί το πάνε πάρα πολύ ωραία. Α, και κάτι άλλο. Δεν πειράζει, ας δουλεύεις άλλο σταθμό, δούλευε τώρα. Δημήτρη Τσορμπατζόγλου ήταν offside το πρώτο από τα δύο γκολ. Ο πανηγυρισμός του Δημήτρη Τσορμπατζόγλου στο τρίτο γκολ του ΠΑΟΚ, όταν μετράει το τέρμα, έχει χάσει όλη την εκτίμηση που το είχα. Μα και ο Μίνους έλεγε, του λένε, το ΒΑΡ έδειξε ότι είναι offside. Όχι, λέει, δεν ήταν. Να το μεταφέρετε. Να τον πάρω το τηλέφωνο του Δημήτρη. Και κάποιοι, είναι κρίμα, ναι, γιατί έχασε την εκτίμηση στο δικό μας το κοινό ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος, με τον τρόπο που περιγράφει τον γκολ που μετράει. Κάποια πράγματα μπορούμε να λέμε διαφορετικού τύπου. Από αυτά που να ακούμε. Μην αναφερόμαστε σε εσείς... πρόσωπα που όχι, όχι, όχι. Και εσείς που ακούγει, με συγχωρείς. Με συγχωρείς. Και εσείς που κάνετε το ίδιο επάγγελμα, έτσι. Άκου να σου πω κάτι. Η επικοινωνία στη Θεσσαλονίκη επιτάσσει κριτική να γίνεται μόνο στους ρεπόρτερ του Άρη. Λοιπόν, όταν τα λέμε, δηλαδή, ένας άνθρωπος που έχω μιλήσει μαζί του, έτσι, και σε αυτό το ραδιόφωνο και σε εκείνο και σε όλο. Δηλαδή, και το ΒΑΡ λάθος έκανε. Τι να κάνουμε, ήσουν αγκαντέμις Δημήτρη και η μύτη ήταν μπροστά. Και αφού λέει ο κανονισμός και βγάζουν γραμμή, από τη στιγμή που η τεχνολογία το λένε έτσι, υπόψη, εγώ προσωπικά, σαν διαιτητής, άμα σφύριζα, ή αν θα ήμουν ΒΑΡ, εγώ αυτά τα γκολ δεν θέλω να ακυρώνονται. Δηλαδή το κορδόνι. Αλλά αφού μας λένε ότι είναι έτσι, δεν θα είναι για τους άλλους και δεν θα είναι για μας. Α, αυτό. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Α, και κάτι άλλο. Για τον ποδοσφαιρικό Θεό. Επειδή παίξαμε 2 φορές στο γήπεδό τους, δεν χάσαμε πέρσι 2 φορές. Αλλά και στα 2 παιχνίδια, ήμασταν ένα κλικ παραπάνω από αυτούς. Τη χρονιά που είναι αίτητη, Ελπίζω φέτος να μας δώσει ο ποδοσφαιρικός Θεός, δηλαδή η τύχη, αυτό που δεν μας έδωσε πέρσι. Όχι γιατί παίζουμε με τη συγκεκριμένη ομάδα, αλλά γιατί πέρσι 2 φορές δικαιούμασταν καλύτερο αποτέλεσμα. Μιλάω για το γήπεδό τους. Υπόψη, 2 φορές φέραμε ισοπαλία. Δεν χάσαμε από την καλύτερη ομάδα. Το κάρμα. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Έχουμε άλλον. Επόμενος φίλος, καλησπέρα. Επόμενος τραγουδιστής. Γεια σας. Καλησπέρα τα παιδιά. Γεια σας. Θα αποδώσουμε συγχαρητήρια τώρα, τίποτα άλλο, ένα μπράβο στην ομάδα, το τεχνικό επιτελείο, ένα μπράβο και στον Μπρούνο Γκάμα, θα είναι πολύ καλός, ανέβα στην ομάδα. Ανεβαίνει η ομάδα όταν είναι μέσα αυτός και είναι βάλετε αυτό το πράγμα,
ο Φετφαντζίδης που φαίνεται το ρόλο του τον παίζει σωστά. Μακάρι να συνεχίσει έτσι και όλη τη χρονιά να είναι αυτός που είδαμε χθες και σε άλλα παιχνίδια σου. Θα ρωτήσω κάτι ρε παιδιά που διάβασα συνέντευξη. Ρωτήσανε το σεντερφόρ μας. Ποιοι το ρωτήσανε? Γιατί λέει στην συνέντευξη που έδωσε μωρέ. Στην Άρης είσαι? Στην Νόβα. Όχι, όχι στην Νόβα, όχι χθες. Στην Άρης είσαι? Ναι. Τι, το ρωτήσανε, ναι, το ρωτήσανε. Ναι, ναι. Τι λοιπόν, το ρωτήσανε? Και το λένε γιατί ρε παιδί μου όταν σου γίνεται πέναλτι με τον Όφη δεν διαμαρτύρεσαι. Ναι, ναι. Και λέει μας είπανε να μην μιλάμε λέει άμα είναι τέτοιο να μην δείχνουμε το VAR. Καλά τι σύστημα είναι αυτό τώρα. Εμείς βλέπαμε στο παγκόσμιο σόλο όλοι οι παίκτες λέγανε το γιατί πάνε δε στο VAR ρε. Τι θα τη θες? Για όχι, να μην λέει, πάρει κάρτα είπε. Για να μην πάρω κάρτα είπε. Ναι, ναι. Τι είναι αυτό το φασούλι τώρα δηλαδή. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Με σκουντάει ο άλλος θα μου δει από το γιατί έρευνα, γιατί δεν πήγαινε λίγο. Αυτός που το έκανε την ερώτηση αυτή. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Να είσαι καλά. Απόγευμα. Να είσαι καλά. Κι όμως, εδώ φταίει η ομάδα. Φυσικά. Ο παίκτης άκουσε αυτό που του είπαν. Κάποιος από την ομάδα του το έχει πει αυτό. Αυτό είναι σεμινάριο που γίνεται από τους διαιτητές και τα λοιπά. Υπάρχει περίπτωση αντίστοιχα να πει κάποιος στον ΑΚΠΟΜ μην διαμαρτύρεσαι, θα πάρεις καρτά. Απ' την άλλη θα πει κάποιος όσο, ναι ο ΑΚΠΟΜ ξέρει όμως ότι θα το κάνει και δεν θα πάρει κάρτα. Εδώ λοιπόν πρέπει να διαμαρτύρεσαι και να πάρεις και κάρτα. Όπως δεν πρέπει Ματίγια μου να πάρεις κάρτα στο 88 με το σκορ 4-0. Τώρα το θυμήθηκα. Ναι, ναι, γι' αυτό είμαι. Δεν υπάρχει λόγος για ένα πλάγιο out. Έχει δύο αναγνώσεις και αυτό πάλι χρειάζεται. Πλάγιο out. Η μία είναι η δικιά σου και είναι σωστή. Πλάγιο ναι, out στο 88 με 4-0. Δεν τα νομίζω 88, λίγο πιο πριν. Στο 88 με 4-0. Πρόσεξε με. Η δική σου πλευρά είναι σωστή. Μη μου πεις ότι είναι παθιασμένος και τέτοια. Αυτό δεν είναι και... Όχι φίλε. Ο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής που παίρνει 200. Βρε μαζί σου. 250. 250 δεν παίρνει Ματίγια. Δεν είπα και το Ματίγια. Οφείλει να ξέρει πότε θα μανουριάσει και πότε όχι. Δεύτερο σε τρεξίματα χθες. Μπράβο. Σε χιλιόμετρα. Επιτέλους έτρεχε. Γιατί στα ναι, έτρεξε χθες όσο δεν έτρεξε τα προηγούμενα δύο. Γιατί στα προηγούμενα δύο περπατούσε. Πρώτος εντάξει όλοι ξέρουν ποιος. Περπατούσε. Μην ευθύνεις όμως. Περπατούσε. Ωραίο κίτρινο φόρεμα. Καταπληκτικό. Ειδικά θα πηγαίνει. Περπατούσε φίλε. Και αυτό έχει δύο αναγνώσεις. Η μία ότι δεν γούσταρε να τρέχει στο προηγούμενο μάτς και τώρα γούσταρε να τρέχει. Εχμές. Πραγματικότητα Παπαδόπουλε. Νίκος Χάρηκα. Παπαδόπουλε πραγματικότητα. Παπαδόπουλε. Εγώ γλύφτης των παικτών δεν είμαι και δεν είμαι ποτέ, το ξέρεις. Υπονοείς ότι είναι κάποιος άλλος. Υπάρχουνε. Πολλοί γλύφτες των παικτών. Α. Και στον Άρη και στον Πάκο και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό και παντού. Ξέρεις ότι εγώ δεν έχω από αυτά τα θέματα. Εγώ, και ούτε εγώ. Εσύ συνεργάτης των κερμών των παικτών είσαι νιώτε. Είσαι κολλητός. Τέτοια λες, θα μας βγάλουν το όνομα σου. Τι? Γι' αυτό τα λέω. Να κυνηγάνε σένα μια φορά. Μόνο με να κυνηγάνε. Εσύ είμαι λοιπόν, κολλητός. Τέτοια πραγματούδια δεν έχει. Ναι. Στο συγκεκριμένο κομμάτι. Μάλιστα. Κύριος Ματίγια, τα λέω τώρα που έφυγε ο Παντελίδης. Ναι. Στα δύο προηγούμενα περπατούσε. Δεν ήταν καλός καθόλου, όχι. Δεν είπα αν ήταν καλός ή κακός. Και δεν έτρεχε όλος. Εμένα χθες, ας πούμε, αλήθεια, δεν με ενθουσίασε. Είπα περπατούσε. Εδώ λοιπόν οι δύο αναγνώσεις είναι στο εξής. Ότι τι. Παίκτες σαν τον Ματίγια είναι ξεκάθαρο ότι αποτελούν παίκτες του προπονητή. Και όταν χάνεται αυτό το touch, δεν το κάνει επίτηδες. Δηλαδή το κάνει επίτηδες για να φύγει ο Παντελίδης. Όταν χάνει τέτοιους παίκτες ο προπονητής. Ψυχολογίας λοιπόν. Ψυχολογίας φυσικά. Ναι, έτσι. Δεν μπορούν να αποδώσουν μέσα στο γήπεδο. Τέτοιος παίκτης είναι ο Ματίγια. Όπως για να είμαστε σωστοί και για να τα λέμε όλα. Και γι' αυτό πέρσι να τελειώσω, περίμενε, διακόπτη συνέχεια. Και γι' αυτό πέρσι που τον έχασε ο Ερέρα. Τον κέρδισε ο Παντελίδης. Τον κέρδισε ο Παντελίδης και ήταν άλλος ο Ματίγια. Εφέτος θα πρέπει άπαντες να προβληματιστούμε το γιατί τον έχασε. Παντελίδης πέρυσι όταν είχε έρθει και στο Ματίγια ειδικά αλλά και σε όλους είχε δώσει. Είχε δώσει. Έλα, ρε, για το Θεό. Άλογο. Δεν είναι ραδιοφωνικό αυτό τώρα. Το άλογο γιατί. Είχε δώσει ρόλους. Είχε δώσει ρόλους σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα στο γήπεδο. Τα λένε όλα. Και σταδιακά μέσα σε, μετά από ένα δίμηνο το άλλαξε όλο αυτό το πράγμα. Φέτος δεν του βγήκε με την προετοιμασία και στα πρώτα παιχνίδια. Εντάξει. Τέλος πάντων. Εντάξει. Τέλος πάντων. Η ζωή προχωράει. Από εκεί κάτι έχει ένα θεματάκι νομίζω. Για... Είσαι βγει εκτός.
Είναι περίεργο το τέτοιο, δεν παίζει. Το χάλασες. Το χάλασες, Παπαδόπουλε. Δεν έχει χρέωση να χρήσεις. Υπάρχει μια χρέωση. 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 Ναι, ακόμα 24. Πώς έχουμε σήμερα, 16. Σαν σήμερα ο Άρης κέρδισε ένα 0 την Ατλέτικο. Εδώ γιατί βρίζετε, είδες πόσα μηνύματα έχεις. Χαμός. Δεν τα είπες τόση ώρα. Χαμός, ο 779 που έχει στείλει 3 κιόλας. Μπράβο στην ομάδα, πάμε παρακάτω, μαγειρεύεται Σιδηρόπουλος ο Παοκάρης. Ρωτάει, Καρύπ Δέστο, Μανούχος Τζίλος πάλι έκανε αναλύωση με τη μία αποβολή σε ΑΕΚ στο 22ο λεπτό. Καλός ή κακός ο Τερζής δείχνει πιο ασφαλής επιλογή από Κρέσπο Λόπεζ Ένιγκ. Ο Γερμανός έχει κακό βιογραφικό, αλήθεια είναι αυτό, ενώ οι άλλοι δύο θα μάθουν πάνω στον τον ξέρει ο Χαριστέας. Είναι θέμα. Κάποιοι δεν μπορούν να χαρούν ούτε μια στιγμή μια μεγάλη νίκη. Υποδείξει για προπονητή κάνουμε μόνο αν είχαμε διαχειριστεί. Αυτός που πληρώνει αποφασίζει. Σωστό. Σωστό. Ο 198 και λόγω προσωπικής σχέσης με Ισπανία σας πληροφορώ ότι πρόκειται για πολύ καλή περίπτωση ο Λόπεζ. Η Μπάρτσα Β είναι δοκιμασία για το αν μπορείς να πας στην ναι, η Μπάρτσα Β είναι Β Εθνική Ισπανίας, παιδιά. Είναι σε κούντα division. Ναι, ναι. Η Μπάρτσα Β δεν είναι K19. Δεν είναι αυτό που λέει και ο 198 και γιατί είναι επαγγελματίες παίχτες. Είναι ο Κάλβο και ο Χαβίτο. Ναι. Χαβίτο 0-1. Σε ένα γήπεδο. Δεν πρέπει να βάλεις λίγο τον γκολ του Χαβίτου τώρα με Ατλέτικο εδώ μέσα, Βασίλη Καβαδία, πριν κλείσουμε. Με Ατλέτικο. Άρης Ατλέτικο 1-0. Γκολ Χαβίτου. Τι, δεν το περιγράφεις εσύ. Όχι. 4 γκολ σου βάλαμε. Εγώ σκεφτόμουν ότι μήπως αν είχαμε δική σου, αλλά εσύ σου είναι γραφείο τίποτα. Δεν ήμουν εγώ, δεν περιέγραφα. Δεν έκανα περιγραφές. Ήταν 3 μέρες εκείνο το παιχνίδι. Τι. Τρεις μέρες μετά. Χάσει 7 κιλά εκείνες τις 4 μέρες. Τρεις μέρες αφού χάρη στον Άρης FM τότε. Μάλλον συγχαρητήρια. Του διέλυσε τον Άρης FM. Χρεοκόπησε. Και το χρήσαμε. Μόλις είπες Άρης FM, η χρεοκοπία έβγαλε στο Star. Δεν ξέρω γιατί. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ναι, όντως. Και ο Χρήσανδος με κάτι ωραίες κουστούμάρες τότε. Κουστούμάρες, δικές μου. Και με μαλλί έτσι εδώ πέρα πάνω. Έφτανε μέχρι εδώ. Γι' αυτό τα ξυρίσω όλα τώρα. Έχει χαβεί. Έχει. Για δωσέ. Δεν έχει άλλη. Ο Ρουίς κέρδη κεφαλιά για να δούμε τον Χαβίτο. Κατεβάζει σούτα τον Χαβίτο. Γκολ! 1-0 για τον Άρη. Τρομερό γκολ από τον Χαβίτο. Υπέροχη κεφαλιά από τον Ρουίς. Καταπληκτικό τελείωμα από τον Χαβίτο. Και καίγεται πραγματικά το Κλειάδης Μικελίδης. Υπέροχο γκολ. Πανηγυρισμοί δίκαιοι για τον Χαβίτο που ανοίγει το σκορ για τον Άρη. Σαν σήμερα λοιπόν. Άρης Ατλέτικο. Και όμως είναι σαν χθες, ρε φίλε. Δηλαδή, που κάποιοι την κλεισέλα είναι πραγματικότητα. Ενώ είναι 9 χρόνια, δεν φανταζεί τόσο μακρινό. Ναι. Τέλος πάντων. Σε άλλα 9 χρόνια το ίδιο θα λέμε. Δεν είναι 18 χρόνια από εκεί. Εδώ και είναι με 42 χρονών. Σας ευχαριστούμε πολύ και σήμερα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5. Ακολουθεί η ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιού. Και να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.